Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Παρεμβάσεις στο Blue Sky και το προσφυγικό παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας εξαιτίας της τραγικής εξέλιξής του και οι εικόνες και στην Ιδωμένη, στα Σκοπιανά σύνορα και στην πλατεία Βικτωρίας νομίζω ότι δίνουν από μόνες τους τον τίτλο και την προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό. Αυτές είναι οι εικόνες και από τα όσα συνέβησαν το πρωί στην Ιδωμένη με δακρυγόνα, με ξύλο, με κυνηγητό, σε αυτούς τους άμυρους ανθρώπους, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στην πλατεία Βικτωρίας και τον Πειραιά με τον πρόχειρο καταβλισμό που έχει στηθεί εκεί και τους δεκάδες πρόσφυγες με τα μικρά παιδιά τους να κοιμούνται κατά γης, να έχουν κατασκηνώσει κατά γης και μάλιστα να έχονται, καλησπέρα στον Γιώργο Κουδαλάκη, καλησπέρα στην Λίνα Τιγκλίτου, να έχονται και καταγγελίες που λένε ότι υπάρχουν διάφοροι Έλληνες, από ό,τι καταλαβαίνω, που πηγαίνουν στους ανθρώπους εκεί στην πλατεία Βικτωρίας και τους κάνουν διάφορες προτάσεις. Σεξουαλικού περιεχομένου. Έτσι. Όπως παλιότερα πηγαίνουν στην πλατεία Κουμουνδούρου. Οι Άγιοι είμαστε εμείς. Όχι δα. Όχι δα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε στο μη παρέκκλημα. Αυτό το είδος κρίσης βγάζουν στην επιφάνεια και αυτά τα ένστικτα. Ναι, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφει. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος. Τους είδαμε φτωχούς και άμυρους και είπαμε να τους απαυτώσουμε κιόλα. Λοιπόν. Όπως το λες είναι. Όπως το λες είναι και σου έχω κι εγώ άλλη μία παροιμία την οποία δεν θα την πω, μην ανησυχείς με το γνωστό μου τρόπο. Μην είναι για γάτες μόνο. Για γάτες. Μην είναι για γάτες. Ήθελα να σου πω ότι η επικαιρότητα κάνει μια μεγάλη διαδρομή ανάμεσα στο hot spot και το pet shop. Δηλαδή. Δεν κάνει τρελά, εμείς τρελαινόμαστε. Ναι. Λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο είναι που λένε να μιλήσεις ή να νιάουρίσεις. Και τι κάνει νιάου-νιάου στα γεραμίδια και γάτος μπιπ και γάτος κούζε. Όλο μαζί. Διότι περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, τι έχουμε. Καταρχήν έχουμε αυτό που δεν αντέχουμε. Έχουμε τις εικόνες αυτές που δίνουν το δικό τους βάρος στο πρόβλημα. Έχουμε τη στάση των Ευρωπαίων. Έχουμε τη στάση. Συγγνώμη, σε διάκοψα. Των Ευρωπαίων. Τον Ευρωπαίο. Θα δούμε στις 7 του μήνα. Περίμενε, ρε παιδί μου, θα δούμε στις 7 του μήνα. Και έχουμε την Παρασκευή το Συμβούλιο Κορυφής των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να δώσει ένα δυνατό επιχείρημα, η διαμόρφωση κοινής γραμμής στα χέρια του Πρωθυπουργού, ένα δυνατό όπλο, προκειμένου να πάει στη Σύνοδο Κορυφής της 7ης Μαρτίου και να απαιτήσει περισσότερα πράγματα. Τα αυτονόητα να απαιτήσει για να προστατευθεί η χώρα μας. Όμως δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην το έχουμε αυτό που λέω. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην το έχουμε. Άρα λοιπόν, καλώς γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Και έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχει γίνει και μια και δυο και τρεις και πέντε φορές. Να κλείνονται μέσα όταν υπάρχει μείζον εθνικό ζήτημα, και αυτό είναι μείζον εθνικό ζήτημα. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι στην Α ή τη Β ακροσκοπιά για να το χαρακτηρίσει. Είναι μείζον εθνικό ζήτημα. Να κλείνονται λοιπόν μέσα, να συναντώνται, να είναι στα τηλέφωνα συνέχεια και να διαμορφώνουν συνέχεια και να αναθεωρούν και να εξελίσσουν την εθνική γραμμή. Και όλο αυτό να το μεταφέρουν όλοι μαζί στις Βρυξέλλες. Με κάθε μέσο που έχει ο καθένας στα χέρια του. Αυτή είναι η ιστορία. Να μην είναι μείζον θέμα, να μην είναι τίτλο στα δελτία ειδήσεων ότι καταλήγουν τελικά μετά από μίλιες όσες συνεννοήσεις, τηλεφωνήματα, πιέσεις, μικροκομματικές προσεγγίσεις, να φτάσουν δηλαδή την Παρασκευή να συζητήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το τι θα κάνουμε με αυτό εδώ. Μα αυτό έπα το συζητάμε καθημερινά. Όχι μόνο εμείς. Δεν κυβερνάμε εμείς. Η πολιτική αρχηγή έπρεπε να είναι στα τηλέφωνα, σε ανοιχτή γραμμή. Να πηγαίνει ο ένας στον άλλο, να συναντούνται στο προεδρικό μέγαρο. Δεν κρίνει τις εκλογές αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλω να θυμίσω κάτι. Πρέπει να είναι τώρα κανένα τρίμηνο, όταν μετά τις εκλογές είχε πάρθει η πρωτοβουλία για τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών την πρώτη με θέμα το προσφυγικό. Και επειδή είχε κολλήσει και το ασφαλιστικό καπάκι, θυμάσαι ότι υπήρχαν αντιρρήσεις να συγκληθεί το Συμβούλιο των Αρχηγών. Θέλω να πω με αυτή την υπόμνηση ότι το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στην Ελλάδα μπορεί να έχει πάντα μια αφορμή, ένα εθνικό ζήτημα, το οποίο προφανώς και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι, αλλά έχει πάντα τα κομματικά γυαλιά που φοράνε οι αρχηγοί. Να σου πω, ας πούμε, ένα απλό, και έχουμε και εξαιρετικό εκπρόσωπο από το ποτάμι απόψε. Χτες, στο συνέδριο του ποταμιού, έγινε μια πρώτη συνεννόηση μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών που παρευρίσκονταν, του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Φόβης Γεννηματάκη και του οικοδεσπότη του Σταύρου Θεοδωράκη, για να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι τρεις πώς θα πάνε με κοινή γραμμή.
στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Σήμερα, μισή ώρα μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας της Παρασκευής για το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσιοποίησε 6 προτάσεις. Αυτά όλα φτιάχνουν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, για το τι πάει ο καθένας να επιδιώξει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Κατά τη γνώμη μου, μόνο υπό προϋποθέσεις το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών είναι χρήσιμο. Ποια είναι η προϋπόθεση? Να μπούμε και να ματώσουμε για να βγούμε έξω με μια ενιαία γραμμή την οποία θα στηρίξουμε μέχρι τέλους. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Μία γραμμή. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις μας, προσεγγίσεις μας, θέσεις μας. Τίποτα. Να σου το πω πολύ απλά. Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών που χάραξε μία γραμμή από την οποία σήμερα δεν μπορούμε να κολλήσουμε ένα και και να βγάλουμε ένα όχι, ήταν το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών με τον Κώστα Ντίνο Καραμαλή για το όνομα της Μακεδονίας. Ακριβώς. Λες ότι συμφωνούσαν μεταξύ τους? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τότε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν είχε την άποψη ότι το Μακεδονία έπρεπε να είναι το θέμα. Όμως όταν βγήκε μια γραμμή, υποστηρίχτηκε και υποστηρίχτηκε, σου θυμίζω, μέχρι τον επόμενο Κώστα Καραμαλή. Μια βασική παράμετρο μόνο. Με το Βουκουρέστι. Για να μην ξεχνιόμαστε, τα λέω. Ξεχνάς μια βασική παράμετρο. Μπορεί να ξεχάσω γιατί. Άλλα πολιτικά διαμετρήματα. Α, έτσι. Σα σήμερα γεννήθηκε ο Σεφέρη. Θυμίζω έτσι. Πάμε και στην Ελλάδα. Ευνοχισμένοι, διανοούμενοι, ανίκανοι, μικροί ηγέτε. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Θα έπρεπε το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών να μην συνέρχεται όταν η κατάσταση φτάνει στο μη περαιτέρω και να μην αποτελεί μια πασαρέλα διατύπωσης κομματικών θέσεων. Γιατί πλην εκείνου που ανέφερε για την υπόθεση της Μακεδονίας, δεν νομίζω ότι κανένα από τα επόμενα Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών προσέφερε κάτι στο να προαχθούν οι πολιτικές θέσεις ή οι ανάγκες του τόπου σε προβολή χρόνου. Τώρα, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό το ζήτημα, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε και δεν τις αντέχουμε και που καθημερινά γίνονται χειρότερο, μας πληγώνουν, μας προσβάλλουν σαν ανθρώπους, μας προσβάλλουν σαν Ευρωπαίους ή ως εθεροβάμονες ότι συμμετείχαμε σε μια Ευρώπη του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Αλλά από την άλλη, εγώ θα χαλάσω αυτή την καλή ατμόσφαιρα λέγοντας ότι δεν πάβουν να αποτελούν και μια σημειολογία. Ότι είναι μια ακόμη χάντρα στο κομπολόι των αποτυχιών αυτής της κυβέρνησης. Γιατί αυτό δεν ήρθε ξαφνικά. Αυτό δεν έσκασε σαν κεραυνό σε νεθρία. Αυτό το θέμα όφιλε η κυβέρνηση να το έχει προλάβει και όφιλε να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι πολύ καλύτερα οργανωμένος και επαρκέστερος ως προς την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος. Δεν το είδαμε. Επίσης, από ό,τι φαίνεται και αυτό είναι και μια διατύπωση φόβου, μια δεύτερη χάντρα στο κομπολόι των αποτυχιών αυτής της κυβέρνησης είναι η απόπειρα σύνδεσης αυτού του προβλήματος με την αξιολόγηση και την ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες Γερμανών αξιωματούχων, αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό. Η Ελλάδα υπέβαλε σχέδιο για ανθρωπιστική βοήθεια στην Κομισιόν σύμφωνα με τους με κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά δεν κατάφερε ούτε να το συνδέσει, ούτε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις απεμπλοκής, αν θες, ελάφρυνσης των απαιτήσεων του καρτέτου έναντι των συμφωνηθέντων. Και δεν είναι πληροφορίες, επειδή, οι πληροφορίες ναι, επιχειρήθηκε αλλά έπεσε στο κενό. Δεν διαψεύστηκε και ποτέ, αγαπητέ Γιώργο, αυτό το ρεπορτάζ. Θέλω να μεταφέρω λίγο ένα κομμάτι του ρεπορτάζ. Η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν να συνδέσει τα δύο θέματα. Ήταν να αναλάβει μόνη της όλο το οικονομικό κόστος. Όχι. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Στην αρχή έγινε ξεκάθαρη προσπάθεια και φάγανε τα μούτρα τους. Και τώρα έρχεται στην αρχή της ιστορίας και μάλιστα να σου θυμίσω τη διαρροή που την είχαμε συζητήσει και σε αυτή την εκπομπή, ότι ενδεχομένως ο Τσίπρας να εκχωρήσει στις συνόδους, δεν διαψεύτηκε ποτέ αυτό, αφέθηκε να πλανάτε. Εγώ απλώς το επισημαίνω. Δεν το παίρνω πάνω μου, σας φέρνω απλώς μπροστά στην εικόνα του τότε, εκείνης της περίοδου, ότι ενδεχομένως να έχουμε ελάφρυνση στο ασφαλιστικό και άρση των πιέσεων για μείωση των συντάξεων με αντίβαρο την αποδοχή περισσότερων προσφύγων. Λοιπόν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Εγώ γι' αυτό μιλάω για κομπολόι αποτυχιών, για αν θες κακές εκτιμήσεις και για λανθασμένες αντιδράσεις τη δεδομένη στιγμή. Τώρα είμαστε μπροστά στο πρόβλημα και βέβαια οφείλει η πολιτική ελληνική τάξη στο σύνολό της να σταθεί μαζί και να δώσει την εικόνα
ότι είναι όλοι σε ένα κοινό και νέο μέτωπο, γιατί αυτό που έρχεται, το χρόνο που έρχεται, θα μας καταστρέψει περισσότερο, γιατί αρχίζει και η τουριστική σεζόν. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολλές ακυρώσεις σε νησιά. Καλησπέρα στην κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κυρία Τελιγιορίδου. Καλή εβδομάδα. Στην κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, νέα εκπρόσωπο τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Καλό ρίζικη, συνδεδοκέφαλη. Στον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καλησπέρα σας. Τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού, καλησπέρα σας. Τον κύριο Γιώργο Καρά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στην κυρία Χρυσούλα Βορδόνη, γιατί δεν είναι μόνο το προσφυγικό, είναι και, και ο βραχνάς του δημοσιονομικού, του μνημονίου. Και ένα από τα πολύ μεγάλα αγκάθια αυτή τη διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση είναι τα κόκκινα δάνεια. Να τη δω την κυρία Βορδόνη, σας παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα. Και η κυρία Βορδόνη είναι δικηγόρος, η οποία είναι ειδική στην υπόθεση των κόκκινων δανείων. Καθημερινά διαβάζει τις κρυφές διατάξεις των νομοσχεδίων και των εγκυκλίων, και είναι πάρα πολλές. Και είναι δεκάδες χιλιάδες οι δανειολήπτες που αγωνιούν για την εξέλιξη της υπόθεσης τους. Λοιπόν, έχει νέα να μας πει η κυρία Βορδόνη σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και την επικαιροποίησή του ή την αλλαγή του. Είναι έτσι, κυρία Βορδόνη? Σωστά, ακριβώς το λέτε. 2-11-18-610 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τις δικές σας παρεμβάσεις στις 11:10. Το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις@bluesky.gr. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Πάμε. Επιστρέφουμε και πάμε στην κυρία Τελιγιορίδου. Τώρα να ρωτήσω το ρωτήσω λαϊκά. Το έχετε το πράγμα, το χειρίζεστε, νιώθετε ότι μπορείτε να το διαχειριστείτε? Διότι αυτό είναι ένα βουνό, ένα τεράστιο βουνό, το οποίο προφανώς είχατε υποτιμήσει αρχικά, και τώρα υποδεχόμαστε τις ορδές, τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να φτιάξουμε τα hot spots όπου μπορούμε να τα φτιάξουμε, και το αποτέλεσμα είναι οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά στους δέκτες μας. Υπάρχει άλλος τρόπος, υπάρχει άλλο σχέδιο στο μυαλό σας? Είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε και αυτό δεν το έχουμε ανακαλύψει τώρα. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Παυλόπουλε, γιατί η ελληνική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό προειδοποιεί για το προσφυγικό ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να θυμίσω την πρόταση και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διεκδικήσει και να απαιτήσει ώστε η μετεγκατάσταση των προσφύγων να γίνεται κατευθείαν από την Τουρκία. Και αυτό έχει γίνει εδώ και μήνες. Το προσφυγικό είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να σηκώσει στους ώμους της, μόνη της, μία χώρα και μάλιστα μία χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχουν δύο διαφορετικές πολιτικές στην Ευρώπη. Η πολιτική της ξενοφοβίας και των κλειστών συνόρων, όπως εκφράστηκε με αυτές τις απάνθρωπες εικόνες σήμερα στα σύνορα των Σκοπίων στην Ιδωμένη. Πάντως δεν ήταν πάντοτε τέτοια τόσο έντονη η εγρήγορσή μας, κυρία Τελιγιορίδου, και το ξέρετε πολύ καλά. Όπως για παράδειγμα, αλλάξαμε στρατηγική, αλλάξαμε στάση όταν βρεθήκαμε μπροστά στην έκρηξη της ιστορίας. Έσκασε στα χέρια μας σήμερα. Να δεχτώ, κύριε Παυλόπουλε, ότι πράγματι μπορεί να γίνανε κάποιες καθυστερήσεις και η χώρα από τον Νοέμβριο να έπρεπε να έχει έτοιμα και τα hot spot. Η χώρα όμως αυτή τη στιγμή είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Ενώ μιλάω και για τις πιέσεις, για τη στάση μας. Η πίεση όμως. Τώρα ανακαλύψαμε το βέτο. Τώρα πάμε στη σύνοδο κορυφής των πολιτικών αρχηγών με το μαχαίρι στο σπονεμό. Να μην ξεχνάμε όμως τις προσπάθειες που έκανε η ελληνική κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα ώστε να πείσει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος με μια ενιαία ευρωπαϊκή γραμμή όπου ο καθένας θα αναλάβει το μερίδιο ανάλογα με τις δυνατότητες του που το αναλογεί. Αυτή τη στιγμή έχει ξεσπιτωθεί μια ολόκληρη χώρα. Από τα 22 εκατομμύρια των Σύριων, τα 11 έχουν ήδη προσφυγοποιηθεί. Τα 6,5 στο εσωτερικό της Συρίας και τα υπόλοιπα βρίσκονται είτε στα σύνορα από την πλευρά της Τουρκίας, είτε πηγαίνουν προς το Λίβανο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα που έχει προκύψει από τις γενικότερες γεωπολιτικές συνθήκες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Αν στις 7 του Μάρτη βγει μια νέα απόφαση της Συνόδου Κορυφής
η οποία θα την αρχίσει στον αέρα ώρες αργότερα. Και έρθει ο Νταβούτολου και πει: εγώ, κύριε, θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Υπάρχουν όμως οι ενδείξεις που δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ότι και τι οι ενδείξεις αυτές. Θα πιεστεί η Τουρκία να αλλάξει. Καταρχήν υπάρχει η συμφωνία, ανάμεσα στην Τουρκία, την Ελλάδα, με την παρουσία του ΝΑΤΟ, που θα έχει πλέον έναν εποπτικό ρόλο ώστε να μειωθούν οι προσφυγικές ροές. Υπάρχει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ που έχει αναλάβει την ευθύνη του να ελέγχει όλο αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει η σημερινή πριν από λίγες ώρες δήλωση του πρέσβη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πλέον πρέπει να δούμε το πώς οι πρόσφυγες θα μετακατασταθούν κατευθείαν στις χώρες της Ευρώπης χωρίς να περνάνε από την Ελλάδα. Υπάρχει η δήλωση του αρμόδιου Επιτρόπου για το προσφυγικό του κυρίου Αβραμόπουλου που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και από τα πλέον επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι Ευρωπαϊκό Επίτροπο της Ευρώπης, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί η χώρα μας να το αντιμετωπίσει από μόνη της. Αυτά είναι δηλώσεις. Απέναντι λοιπόν, μετράμε χιλιάδες ανθρώπους. Απέναντι λοιπόν, για την ώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε πού θα κάτσει η μπύλια. Θα είναι 70, 80, 90, 100, 200. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα προβάλλοντας και τις αξίες του ανθρωπισμού. Και αν θέλετε, η στάση μας όλο αυτό το διάστημα έσωσε και τα προσχήματα του ανθρωπισμού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτόν τον δρόμο. Και εκείνο που λέμε είναι ότι θα πρέπει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν την ευθύνη τους. Είναι ένα θέμα που δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα να το αντιμετωπίσει και μπορεί να γίνει μόνο με συνέργειες. Και διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός τον οποίο επικαλούμαστε όλοι θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Κύριε Γιακουμάτε, τι λέτε? Κύριε Παυλόπουλε, το προσφυγικό έχει... Τι θα κάνετε, τι το νόμισμα, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ναι. Το ένα είναι το φιλότιμο του Έλληνα, που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο ελληνικός λαός πάνω από τις δυνάμεις του, ένα δοκιμαζόμενο οικονομικά λαό, έβαλε τα πάντα. Δηλαδή αυτό είναι παγκοσμίως αποδεκτό και αναγνωρίσιμο. Ένα είναι αυτό. Ας είναι καλά λοιπόν ο φτωχός, ο φουκαράς, ο Έλληνας που τρέχει να συμβράμει. Ένα. Δύο. Η ΜΚΟ προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τρίτο, κάτι που έχουμε ξεχάσει, είναι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Δεν έχω ακούσει κανένα δημοσιογράφο να μιλάει. Είναι πολύ σημαντική προσπάθεια. Μπορεί να μην το έχω ακούσει και να δεν. Αλλά εάν πάρετε να δείτε το δελτίο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σήμερα το πήρα και μας έκανε και μια άστοχη το πρωί τοποθέτηση. Δεν το ήξερα. Τρομακτική η βοήθεια του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παρά που είναι αποδεκατισμένος με ποινικά, με 50 εκατομμύρια αφαίρεση κτλ. Από τα προβλήματα τη παλιά αμαρτία, σήμερα κάνει. Μόνο θα σα πω ότι είναι 3.000 εθελοντές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και κοιτάμε και όσοι μπορούν περισσότεροι. Αυτή είναι μια όψη όμως. Η άλλη όψη δεν θα κάνω κομματική κορομαχία, γιατί το προσφυγικό είναι μεγάλο πρόβλημα και θα έλεγα ότι τίνει να γίνει εθνική απειλή από το πρόβλημα. Πώς δεν θα κάνω. Να σας πω. Ο αντιπρόεδρος σας πω. Να σας πω, κύριε, να τελειώσω. Και είπα ότι το χειρότερο. Εγώ δεν είμαι αντιπρόεδρος, παιδί μου. Εγώ είμαι έτσι βουλευτής. Εγώ σου μιλάω για κομμάτια. Γιατί μου βάζεις άλλους και δεν είναι εδώ και παρόντες. Αν τα παρόντα, θα συζητάγαμε. Άρα λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω. Και το βλέπει ο κάθε ένας πολύ καλό πρόεδρο. Και η κυρία Κολουρίδου, εντάξει, το στηρίζει φιλότιμα το κόμμα της, όμως έχει μεγάλες, είπε κάποιες αμέλειες. Όχι. Έχει μεγάλες, σοβαρές αμέλειες και παραλήψεις. Έτσι, να μην θυμίσω τη κυρία Στασία το θηλιαζότησαν, ότι ξεκινήσαμε να πούμε ότι απαγορεύεται και χτυπάγαμε τις κλειστές δομές όπως είναι η Αμυγδαλέζα, το Καποτά και η Κόρυθος και με τώρα που φτάσει ο κόμπος στο χτένι τα ξανανοίγεται. Αλήθεια αυτές, είναι αυτό. Αυτές είναι αμέλειες. Μα δεν λέω ποτέ ψέματα. Αλήθειες μιλάω. Το δεύτερο. Καλά, όχι. Πάντα, δεν είδαμε. Αλήθεια. Θα ήθελα κάποτε που θα νομίζω ότι είναι αλήθεια να μην το επισημάνεις. Για να διορθωθώ. Για να διορθωθώ. Γιατί μ' αρέσει να κάνω λάθη και να διορθώνομαι. Το λέει άλλωστε ότι λάθος είμαι, άνθρωπο κάνω. Θα σου κλείσω άλλη φορά. Και σου λέω λοιπόν το εξής. Εδώ το θέμα αυτό. Είναι ότι το hot spot πράγματι, λέγαμε όλοι να γίνει στην Τουρκία. Εκεί δεν πατήσαμε πόδι τόσο δυνατά όσο θα έπρεπε. Μπορούσαμε. Εντάξει, δεν το ξέρω. Μπορούσαμε. Εγώ δεν είμαι υπουργός εξωτερικών. Όμως να σου πω κάτι. Είναι, όταν θέλαμε. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, να μην τον πάρω στο λαιμό μου και τελειώνω. Άφησε να ολοκληρώσω. Άκουσα ότι είπε ο κ. Κοντζιάς, αν δεν κάνω λάθος, κάποιο κυβερνητικό, ότι ρε παιδιά, έχει πρόβλημα η Ελλάδα δημογραφικού. Δηλαδή δεν κατάλαβα αυτό τι σημαίνει.
Έτσι, κυρία Κουλούδη, θα μου το εξηγήσει αυτό, ότι οι πρόσφυγες που είναι εδώ και από Αφγανιστάν και τα λοιπά, θα δώσουν λύση στην Ελλάδα το προσφυγικό. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι θα κάνουμε, ομιξία? Δεν το έχω καταλάβει. Πώς το είπε αυτό ο μεγάλος εγκέφαλος αυτός ο πολιτικός? Αυτά είναι τα λάθη. Και κάτι άλλο. Εδώ υπάρχουν τα κινητά. Όταν οι δουλέμποροι, αυτά τα αρπακτικά στην Τουρκία, βλέπουν ότι η Ελλάδα καλωσορίζει και κάνει. Λέμε στο ξεκίνημα, δεν λέμε τώρα. Τώρα γίνει χιονοστιβάδα. Τότε γιατί να μην έρθουν? Διότι ενώ είχαν δρόμους να πάνε από Βουλγαρία, από Κύπρους, βλέπεις ότι όλοι ακολουθούν τους δουλέμπορους από την Τουρκία. Εκεί ευνόησε το ελληνικό περιβάλλον η κυβέρνηση να γίνει αυτή η μεγάλη στροφή προς τα δω. Και θέλω να πω για το μεταναστευτικό, ο Θεός να φωτίσει την Παρασκευή όλους, να βρουν μια λύση, γιατί δεν είναι πρόβλημα ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι για της Ελλάδος πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εγώ είμαι υπέρ της συνένεσης. Σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα δεν παίζουμε. Διότι θα έρθουμε καμιά συμφορά και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Οφείλω να ομολογήσω, ανάθεμα την ώρα, το έχω ξαναπεί. Έτσι, έλα εδώ, ρε, φίλε Ομπάμα, έλα εδώ, θείε Σαμ. Έφαγε στο Γκαντάφι. Ωραία. Φασίστας, δικτάκτορας. Με τα Καντάφι από εκεί τι είναι? Η διάλυση της Λιβύης. Έφαγε στο Σαντάμ, στο Ιράκ. Ωραία. Μετά τι κάνει, ρε φωστήρα Αμερικάνε? Τη διάλυση του Ιράκ. Το ίδιο στη Συρία. Το ίδιο πήγε να κάνει και στην Αίγυπτο. Μήπως εξαπλώνεται αυτή η Αραβική Άνοιξη και μας πάρουν τα σκάκια και μας, κύριε Παυλόπουλε? Ένα αυτό. Δεύτερο, βλέπεις ότι το σωστό είναι να γίνει τα κοσπό στην Τουρκία. Μιλάει μία ώρα Ερντογκάν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, εγώ δεν ξέρω για στρατηγικά, γιατρός είμαι, αλλά η Τουρκία ξέρω ότι βάλεται για να γίνει κουρδικό κράτος όπου το ευνοούν και οι Αμερικανοί. Βλέπω στο εσωτερικό της διαμαχαίρι γίνεται χαμός. Βλέπω ένα σουλτάνο με μια ανατροπή σουλτανική καθαρά, προπολεμική βάθη του αιώνος, ο οποίος έχει καβαλήσει, έχει μια. Εμείς ιατρικά λέμε ότι οι μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Χίτλερ και οι υπόλοιποι έχουν σχιζοφρένεια. Και το εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ. Το παραλήρημα μεγαλείου είναι απλή σχιζοφρένεια, άμα ξέρεις ψυχιατρική είναι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο απέναντί μας. Ποιος μας εγγυάται? Άρα γιατί γίνονται όλα αυτά? Γι' αυτό θέλει μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή και να αφήσουμε λίγο τα κομματικά μας όπλα και να δούμε και αυτή την Ελλαδίτσα. Αυτό τελειώνω. Να πω κάτι πριν πάμε στον επόμενο φίλο. Για τον Ερντογάν θέλω να σου πω. Ναι, μπράβο. Και τελειώνω. Άλλο ένα αγαπώ. Αγαπητέ Μάκη, ο Ερντογάν έκανε κάτι που δεν θα το έκανε ποτέ κανένας από αυτούς που θεωρείς ότι μπορούμε να πιέσουμε. Δηλαδή, είπε να βάλετε εκεί που ξέρετε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η οποία τι αφορούσε? Την αποφυλάκηση δύο δημοσιογράφων. Έτσι. Συμφώνησε αυτά που σου λέω. Όχι, απλώς το λέω και το λέω. Γιατί σου έκανε μια παρατήρηση ο Άκης. Έχει παραλήρημα. Άλλο τι θέλουμε, άλλο τι μπορούμε. Γιώργο μου, έχει παραλήρημα μεγαλείου και παραλήρημα αξίας. Και τελειώνω με αυτό, ιατρικό θέμα. Με αυτόν έχουμε πάντα. Με αυτόν έχουμε να κάνουμε. Το δεύτερο επευκαιρία που μου δίνει το βήμα εδώ να μιλήσω στο περίφημο κανάλι σα είναι να πω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Σταύρο Θοδωράκη, που επανεκλήγει πανηγυρικά, που σταματσένει κασάνδρες, διότι πραγματικά ήταν για μένα, εγώ πιστεύω στα κόμματα και πιστεύω στην συγκομματική δημοκρατία. Άρα, Σταύρο, συγχαρητήρια. Ένα αυτό. Το δεύτερο, δεν ξέρω εγώ τι σου λέω, εγώ τους μιλάω τώρα για καλά και σου μιλάω για τα κακά. Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος. Σήμερα το πρωί άκουσα τα Όσκαρ. Και δηλαδή έχω σκάσει. Διότι κακός το πήρε ο Ντικάπριο. Πολύ κακός. Αλλά έπρεπε να το πάρει ο Τσίπρας. Γιατί? Διότι μεγαλύτερος ηθοποιός και θέατρος και ψεύτης από τώρα δεν υπάρχει. Τόσο πολύ. Ναι! Δηλαδή κάνανε λάθος που δώσαν το Όσκαρ στον Ντικάπριο να το πάρει ο Τσίπρας. Εγώ του χρόνου. Το γραμμένο το βγάζει έξω. Τι δουλειά έχει ο Πάνος? Βίτα ρόλο. Εντάξει. Για να πάω στην Ελλάδα. Σα το χάλασε. Γιατί το λέω? Σε προτείνω για Όσκαρ, το προτείνω. Για Βατόμουρο. Γιατί ήθελα να πω πριν ότι θα συμφωνήσω μαζί του ότι το προσφυγικό είναι πλέον ένα θέμα εθνικό. Δεν θα το πείτε όμως. Και ότι θα πρέπει. Βεβαίω και θα το πω. Και ότι θα πρέπει να βγει έξω από την ατζέντα τη κομματική αντιπαράθεση. Τώρα, για τώρα το με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί ο θέατρο πάει ο πρωθυπουργός στη Βουλή. Θα πρέπει να πάει ο πρωθυπουργός. Το προτείνω για Όσκαρ. Πάει ο πρωθυπουργός στη Βουλή. Παρεμβαίνει για το προσφυγικό. Περιγράφει την αναγκαιότητα της χάραξης ενιαίας γραμμής εθνικής στρατηγικής. Και στη συνέχεια λούζει
από πάνω μέχρι κάτω τον αρχηγό της εξωματικής αντιπάλησης. Δεν το λούζω, ρε. Έχεις χάσει το έργο σου. Ξέρεις με το Όσκαρ. Υπάρχει μεγαλύτερη διάκριση. Για τον Όσκαρ τον προτείνω. Άλλο με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο είναι το ζήτημα της εθνικής στρατηγικής και της ενιαίας στάσης που πρέπει να έχουμε σε ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα. Και άλλο είναι το ζήτημα το πώς πρέπει αυτή η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ζητήματα που εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες ταλανίζουν τον πολιτικό βίο της χώρας, η διαπλοκή, η διαφθορά. Άλλο το ένα δώστε μου μια απάντηση για, για το δημογραφικό. Κύριε Γιακουμάτο, τι είπε ο υποποιητής. Κύριε Γιακουμάτο, να το καταλάβω, γιατί είμαι λίγο. Με συγχωρείτε, για το, για το δημογραφικό. Εκεί λοιπόν, εκείνο λοιπόν που θέλω να πω εγώ. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Απάντησε μου, τι εννοεί ο υπουργός για το δημογραφικό. Δεν ξέρω τι εννοεί ο υπουργός. Εγώ δεν θα ήθελα να τον ερμηνεύσω. Εγώ δεν θα ήθελα να τον ερμηνεύσω. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι πρέπει τους πρόσφυγες να τους φερθούμε με τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι υπεύθυνος των δηλώσεών του. Θέλω να υπεύθυνος των δηλώσεών του και μπορεί να τις ερμηνεύσει. Δηλαδή οι πρόσφυγες λέει θα σώσει το δημογραφικό. Εμείς έχουμε μια στρατηγική ώστε πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ανθρωπιστικούς όρους αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, τη δήλωση καταρχήν την έκανε ο Ξηδάκης το πρωί. Μπράβο, Ξηδάκη, μπράβο, με δύο σωστό. Λοιπόν, και αυτό που είπε πρέπει να πω ότι άσχετα με το ασυμφωνή διαφωνεί κάποιος. Ναι, δεν το κατάλαβα. Το δημογραφικό έχει να κάνει με την έλλειψη νέων ανθρώπων σε μια χώρα. Ναι. Πράγμα άρα το οποίο... πρόσφυγες οι νέοι. Πράγμα το οποίο... Να το κάνεις για ένα θέλω. Ωραία, θα το κάνω εγώ για ένα, αυτό δεν το πιστεύω. Μπράβο. Πες τι λέει να κάνω, προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου ευθύνη. Να το καταλάβω θέλω. Μα έχω άλλη άποψη, μου δεν το κλείγει εγώ. Σου μεταφέρω αυτό που άκουσα. Τι εννοούσε εδώ λοιπόν, λέω ότι αυτό είναι μια ευρωπαϊκή αντίληψη για το θέμα. Και το άκουσα σήμερα, μάλιστα και αναλυτικά με αριθμούς. Λέει, ήταν από γερμανική πηγή κιόλα, ότι θα αυξηθεί λέει, περίπου στο 4% το ευρωπαϊκό ΑΕΠ όταν ενσωματωθούν οι πρόσφυγες κτλ. Με μια διαφορά την οποία ξεχνάνε όλοι. Ότι είναι άλλο πράγμα ο Σύρος, για παράδειγμα, ο οποίος ήταν ευρωπαϊκής κουλτούρας, μορφωμένος μεσοαστός. Και άλλο πράγμα είναι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε εμείς. Ευχαριστώ. Που είναι, για παράδειγμα, ο Αφγανός, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προσαρμογή του, Μαρόκο, όπου και αν πήγε. Και αυτό που πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, και δεν θέλω να πάρω και χρόνο από τους πολλούς καλεσμένους, είναι το κομμάτι όχι των προσφύγων. Γιατί εγώ πιστεύω ότι στην σύνοδο της 7ης Μαρτίου το κομμάτι των προσφύγων μπορεί και να λυθεί. Τον παρανόμο. Είναι όλο το άλλο. Αυτό, όπου αυτό. Θα έχει, α πούμε, 50, 60, 70%. Λέω, γιατί τώρα πούμε, έχει, λίγο, έχει, ναι. έχει λίγο πολλούς. Κουλτούρε. Δεν είναι μια απάντηση, κουλτούρα μου. Ναι. Τι σημαίνει το δημογραφικό με τους πρόσφυγες για την Ελλάδα. Αυτό να καταλάβω. Σου είπα να κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας. Όχι, πώς θα γίνει το δημογραφικό. Όπως κάνανε οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που πήραν Έλληνες και Τούρκους και απέκτησαν μια γενιά. Αυτό να καταλάβω. Τώρα είναι αδελφικό. Αποστάσεις. Είναι προφανές ότι παίρνει αποστάσεις από αυτό. Ορίστε, κύριε Παπαδοπούλου. Θα μας τρελάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε, πάω στη συγκυβέρνηση. Ορίστε, κύριε Παπαδοπούλου. Η Ελλάδα δέχεται πολύμορφες και πολυπίκυλες πιέσεις ταυτόχρονα και αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά για τα οποία εξελέγει. Ο κύριος Μουζάλας, ο οποίος ανέλαβε τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας το Σεπτέμβριο, έχει επιδείξει υποδειγματική εργατικότητα, ταπεινότητα και ένα ύφος αρκετά παραδειγματικό, θα έλεγα. Το ίδιο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Πάνος Καμένος, έχει επιδείξει ταχύτητα όπου χρειάστηκε όταν τα πράγματα πλέον γίνανε επικίνδυνα. Και οφείλουμε να πούμε και ότι και ο ελληνικός λαός έχει δείξει μια παραδειγματική υπομονή. Από εκεί και μετά, πρέπει να, για να μπορέσεις να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να το αναγνωρίσεις και να το βάλεις στις σωστές του βάσεις. Έχουμε λοιπόν ένα διεθνές ζήτημα ασφάλειας. Δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα που πρέπει η χώρα μας να αντιμετωπίσει μόνη. Νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν και εκεί μπορούμε να έχουμε μια ενιαία στάση ως έθνος. Βλέπουμε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευτυχώς δεν είναι η πλειονότητα. Είναι λίγες οι οποίες μας φέρονται λες και αποτελούμε τη γενουσιοργό αιτία όλης αυτής της ξενιτιάς των προσφυγικών ροών, της οικονομικής μετανάστευσης, της παράτυπης μετανάστευσης. Η πατρίδα μας και γεωπολιτικά εδώ που βρίσκεται και για άλλους λόγους είναι η πρώτη χώρα εισδοχής και αυτή που δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα με φρικτές εικόνες, τις οποίες παρακολουθούμε.
Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να επιδειχθεί ψυχραιμία. Είδα τις δηλώσεις που έγιναν και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα άλλα κόμματα με τις προτάσεις που κατέθεσαν. Μισό λεπτό. Τις προτάσεις που κατέθεσαν για το προσφυγικό μεταναστευτικό, αναμένω να τις δω και στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Νομίζω ότι η αντιπαράθεση είναι καθαρά και μόνο για επικοινωνιακούς κομματικούς λόγους, διότι τις διάβασα μία-μία και δεν έχουν καμία διαφορά από αυτά για που ήδη αυτό που εφαρμόζονται. Λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είχε έξι προτάσεις. Εκεί περισσότερο ο στρατός. Είναι πλάκι και ο στρατός είναι αυτό που φτιάχνει. Στη διαχείριση προβλήματος, στη διαχείριση των ροών που είναι ήδη εδώ. Όταν έγινε επικίνδυνο. Να πάνε φαντάρι στην πλατεία Βικτωρία, ας πούμε, εννοείται, κύριε Γιακουμάτε. Όχι, όχι, όχι. Αλλά υπάρχει και θέμα συντάγματος εκεί, έτσι. Πρέπει το λιμενικό να ενισχυθεί. Αν θέλετε, το ελληνικό πρέπει, το λιμενικό πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ, γιατί έχει κενά στη θάλασσα. Πρέπει να βοηθήσουμε. Πραγματικά τώρα έχουμε 7.500. Που ξεροσταλιάζουν μέσα στη βροχή και μέσα στο αυτό, στη συνδεδεμένη. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπει, να προχωρήσουν γρήγορα τα hot spots, να βολευτούν με το στρατό. Η μόμα έχει πάει, μόνο υπάρχει στρατό. Και πρέπει να κοιτάμε και τη φύλαξη κομμάτα. Και να δούμε. Δηλαδή, είπε σήμερα ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας, είπε ότι έγινε ένα λάθος και κακή συνεννόηση και τα καράβια ήρθαν σήμερα στον Πειραιά, δεν έπρεπε να έρθουν. Δηλαδή, να φύγουν οι κακές συνεννόησεις και κάποιος να κοιτάει και να ελέγχει, να κοντρολάρει τις ροές. Οι ροές είναι τρομακτικές. Και εγώ τώρα κάνω μια ερώτηση στην κυρία Παδοπούλου. Καλά το είπα. Σωστά. Μπράβο, κυρία Παδοπούλου. Είναι και αυτό. Μια ερώτηση. Είναι γύρω στο. Σήμερα μιλάμε για 35-40.000 που είναι εδώ. Και πάμε για 70.000 γιατί οι ροές είναι αύξαν. Είπε κάτι ο κ. Κουδαλάκης ότι εάν 7 του μηνός μπορεί το προσφυγικό κάτι. Οι πρόσφυγες να τακτοποιηθεί κάπως. Σιγά-σιγά βέβαια. Η άλλη τι θα γίνει. Αυτό το έχετε σκεφτεί, τι πρέπει, τι σκοπεύετε να κάνετε. Η άλλη τι θα γίνει, τι εννοείται η άλλη. Οι παράτυποι, οι παράνομοι κατά μένα, γιατί παράνομα μπήκα στη χώρα. Τι θα κάνει. Ταυτοποιούνται. Όχι, σα λέω, ταυτοποιούνται και είναι λοιπόν 70.000. Τι κάνουν. Ποιο θα είναι. Καταρχά, νομίζω γνωρίζετε ότι. Ποιο θα είναι. Δεν έχει να πάει ο λαό, πάει στα κοινωνικά πάντα πολύ. Το 2015 η χώρα διαχειρίστηκε περί του 1 εκατομμυρίου. Πάμε παρακαλώ πολύ. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο για τη σύνοδο που θα γίνει στι Βρυξέλλε 7 Μαρτίου. Ο πρωθυπουργό τη χώρα είπε ότι θα ζητήσει αναλογική υποχρεωτική. Διαμερισμό των προσφύγων, το οποίο να θυμίσω ότι το είχε κάνει και το Μάρτιο και δεν, του 2015 και τότε είχε ζητήσει υποχρεωτικά να γίνει ο διαμερισμός. Δεν είχε γίνει αποδεκτό, είχαν πει οι Ευρωπαίοι εθελοντικά. Να δούμε τι θα γίνει τώρα που έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό και ειδικά των ισχυρών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υοθετούν τη στάση της Ελλάδας. Ναι, αλλά δεν όχι της Αυστρίας και των Αθηναίων. Στην ίδια ροή από το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει στη συνάντηση αυτή γραπτές εγγυήσεις. Διαφορετικά σκέφτεται να μπλοκάρει τη σύνοδο. Είπε ότι διαφορετικά δεν θα υπογράψει άλλες συμφωνίες. Μόνο η χώρα μας να τηρεί τους κανόνες. Αλλά εδώ βέτο δεν χωράει. Τη σύνοδο που πάμε και παρακολουθούμε. Δεν είπα εγώ για βέτο. Εγώ δεν μίλησα για βέτο. Εγώ δεν μίλησα για βέτο. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε πολύ. Επειδή βρισκόμαστε σε μια βόμβα, την έχουμε στα χέρια μας. Έχει αποκαλύψει. Έχουμε σκεφτεί το ακραίο σενάριο. Το διώξιμο της Σέγγεν. Διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο πολύ πρόσφατο προηγούμενο να παίρνει μια απόφαση η σύνοδος κορυφής. Και να γίνεται κομφετή ώρες μετά. Από άρα λοιπόν λέω, και εν όψη της Παρασκευής που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με δεδομένη την ραγδαία κλιμάκωση του προβλήματος. Έχουμε σκεφτεί το ακραίο σενάριο. Έχουμε προγραμματίσει κινήσεις. Ποιο είναι το ακραίο σενάριο έτσι ώστε να μην τρέχουμε εκ των υστέρων. Να μαζέψουμε τα ασημάζευτα. Καταρχήν να πούμε, κύριε Παυλόπουλε, ότι έχει αποκλειστεί το σενάριο εξόδου της χώρας από τη Σέγγεν και έχει αποκλειστεί από επίσημα χείλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα μια κυβέρνηση πρέπει πράγματι να έχει τον σχεδιασμό
ώστε στην περίπτωση που φτάσουμε σε χειρότερη κατάσταση να μπορεί να την αντιμετωπίσει. Όπως... Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν τα διπλωματικά εκείνα μέσα που θα αναλάβει πρωτοβουλίες το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζονται και να μπορέσουμε να δούμε. Ποιο είναι το σχέδιο Β'? Μα αυτό ρωτάμε, κυρία Παπαδοπούλου. Αν υπάρχει σχέδιο Β' και ποιο είναι. Μα ανακοινώθηκε σήμερα, νομίζω, από την κυρία Μίνα Αντρέβα, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, με εντολή του κυρίου Γιουνκέρ, ότι έχει υποβληθεί σχέδιο εκτάκτου ανάγκης και το επεξεργάζεται ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που έχει παράκληση του Γιουνκέρ. Αυτό είναι λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το να μας στέλνουν λεφτά όταν έχει σκάσει η βόμβα. Δεν σημαίνει ότι κάνουν πίσω στο πώς θα διαχειριστούν τις ροές. Το σημαίνει το σύνολο. Αυτά τους κρατήσετε. Τονίστε το σε αυτούς που επιδιώκουν την εμβάθυνση και την παγκοσμιοποίηση και την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο, που ακραίες νεοφιλελεύθερες φωνές, διότι εκεί φτάνουμε. Από άλλη παράσταση και την ομοσπονδιοποίηση. Πάμε παρακαλώ. Θα μπορούσε να πει κανείς πολλά για αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσε να πει, για παράδειγμα, πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν οι ροές στην Ελλάδα 1200%. Πόσο αυξήθηκαν στην Ιταλία, πόσο αυξήθηκαν στην Ισπανία. Άρα λοιπόν, για να φτάσει 1200% η αύξηση, ακούστε, αυτό ήταν ένα σαφές σινιάλο έλλειψης πολιτικής από τη δική μας πλευρά. Ότι ελάτε, περάστε. Ένα το κρατούμενο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα. Κανένα. Δεν το αμφισβητεί κανένα. Μα δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Παυλόπουλε. Είδα και τον Γιούνκερ και τον Τούσκ. Όταν μεγάλα κεφάλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, γιατί δεν πάνε παλού. Δεν υπήρχαν άλλοι οδοί να πάνε. Πώ είχαν πέσει στα γόνατα και δεν παρακαλούσαν. Δεν είναι έτσι. Διαβάστε την έκθεση τη Κομισιόν πριν μια εβδομάδα, η οποία λέει ότι έκανε πρόοδο η Ελλάδα και 70% πλέον αυτών που φτάνουν εκεί δακτυλοσκοπούν. 70%. Διότι όταν ξεκινήσαμε πριν από 3 μήνες ήταν 6%. Τι προϋποθέσεις είχαμε εμείς, κύριε Παυλόπουλο, όταν ξεκίνησε η κρίση? Τι προϋποθέσεις είχαμε? Είχαμε τη μοναδική προϋπόθεση ήταν ελάτε από εδώ, παιδιά, και θα σας βγάλουμε έξω. Έτσι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Τα υπόλοιπα έχουν υποθεί όλα. Εγώ λέω, σήμερα είμαστε σε αυτή την δραματική στιγμή που είμαστε. Ωραία. Υπάρχουν ερωτήματα. Γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής την Παρασκευή. Ο δικός σας αρχηγός, ο επανεκλεγής, ναι, θα προτείνει μόνιμο υπερυπουργό, ναι, μεταναστευτικής πολιτικής, κάτι τέτοιο. Είναι συντονιστής. Αν μη τι άλλο, να μπορέσουμε να συντονιστούμε στοιχειοδός. Ο κύριος Μουζάλας κάνει 5 πράγματα, ο κύριος Δρίτσας κάνει άλλα 8 πράγματα και ο κύριος Καμένος κάνει άλλα 15 πράγματα και ούτω καθεξής. Ναι. Έχετε πάει να δείτε πώς γινόταν. Με συγχωρείτε. Κυβέρνηση. Ναι, ναι, αλλά ακούστε να δείτε τώρα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση. Θα σας πω. Είναι κακό να συνεργάζονται τα υπουργεία σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο. Να συνεργάζονται όντως όμως. Να συνεργάζονται. Εγώ θα σας πω 2-3 ερωτήματα και να μου πείτε όσοι μιλάνε εκ μέρους της κυβέρνησης τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτά. Γιατί είναι την Παρασκευή το Συμβούλιο. Τη Δευτέρα είναι η Σύνοδος, σωστά? Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο να συμφωνήσουμε. Τέλειο. Λοιπόν, δεν το σχολιάζω. Πρώτο, από πού έρχεται και πού πάει η ανθρωπιστική βοήθεια? Η ανθρωπιστική βοήθεια για την οποία συζητάμε πάει στην ύπατη αρμοστία, σωστά? Πού τα δίνει η ύπατη αρμοστία? Τα δίνει λοιπόν στις ΜΚΟ τις διάφορες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι αυτές που οργανώνουν, εν πάση περιπτώσει, το όποιο σχέδιο για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Ερώτημα. Εμείς πού είμαστε μέσα σε αυτό? Η ελληνική κυβέρνηση πού είναι ακριβώς μέσα σε αυτό? Έχει σχέδιο? Αν ρωτήσω δηλαδή, ξέρει κανείς να μου πει μέχρι πρώτην όσο δεν ξέραμε πώς είναι η ΜΚΟ στη Λέσβο? Πόσος κόσμος είναι? Πόσος κόσμος είναι δεν ξέραμε. Είναι 10.000, 18.000. Ξέρουμε δηλαδή αύριο και έχουμε σχέδιο εμείς για το πώς θα ελέγξουμε αυτές τις ποικιλόμορφες και διάφορες και περίεργες ΜΚΟ? Γιατί πολλές από αυτές είναι περίεργες. Έτσι δεν είναι? Αρκεί να πάτε μια βόλτα στην πλατεία Βικτωρίας. Εγώ μένω εκεί, ξέρετε. Έτσι. Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε όταν έρχονται τα μηνύματα που λένε border tomorrow. Έτσι. Ποιος τα στέλνει, ποιος τους παίρνει. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Ένα το κρατούμενο. Και αυτό που λέμε οι λαθρέμποροι, με ποιο ένδυμα εμφανίζονται όλοι αυτοί εκεί? Ένα. Δύο. Το εσωτερικό μας πρόβλημα. Πόσα πράγματα θα κάνουμε? Η κυρία Μέρκελ πριν μία ώρα, την είδα που μίλαγε, είπε ότι μα η Ελλάδα θέτησε την υπόσχεσή της να δεχτεί 50.000.
Ας πούμε λοιπόν ότι πρέπει να δεχτούμε 50.000. Πού, πότε, πώς. Έτσι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βάζουμε σκηνές όπου βρίσκουμε. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουμε. Έτσι. Και μετά που θα φάνε, τι θα πιούνε. Α, λέει, πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλόξενοι και τους βοηθάνε. Αυτό δεν αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει τρομακτικό πρόβλημα τώρα, αύριο. Υπάρχει ήδη. Αλλά σκεφτείτε όταν θα φύγει από την Ελλάδα. Μην από τώρα φέρει πίνα είναι αυτή η κατάσταση, τι έχει να γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα λέμε κουβέντες. Δηλαδή, λέμε, ωραία, με την κατάσταση πρέπει να γίνεται μέσω της Τουρκίας. Ωραία, ποιο είναι το σχέδιό μας. Εγώ θα κάνω μια ακόμα πιο απλή ερώτηση. Για το ΝΑΤΟ, το οποίο το χειροκροτήσαμε και είπαμε καλά που ήρθε, η κυβέρνηση δηλαδή, έτσι. Καλά, εννοείται ότι το κόμμα, αν δεν απατώμε, ΣΥΡΙΖΑ, είχε διαφορετική θέση από την κυβέρνηση, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, εν πάση περιπτώσει, ίσονο σημασίας. Το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς τι σχέδιο ακριβώς έχουμε. Δηλαδή, εμείς πώς θα συνεργαστούμε με το ΝΑΤΟ σε σχέση με τα θέματα που έχουμε. Θα περιμένουμε να μας τα λύνουν αυτοί. Αυτό το λέω γιατί το να πει σήμερα ότι χρειάζεται εθνική, πολιτική και εσωτερική, ποιος θα μιλάει, ποιος θα είναι συντονιστής, ποια θα είναι η ομάδα που θα το διαχειριστεί, είναι εκ των ουκάνευ, δεν το βλέπετε. Μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει από αυτά τα προβλήματα πάντως, που σας είπα στοιχειωδώς. Υποτίθεται ότι αυτό σας είπα μόνο τίτλους. Κακατσούλη, αυτό κάνει μια κυβέρνηση. Ναι. Διαχειρίζεται ένα πρόβλημα όσο αν μπορεί να το διαχειριστεί. Αν μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή έχουμε κρύα μαρτύρων. Θα πάω σε διάλειμμα. Δύο φράσεις μόνο. Αμέσως κύριε Θεοδωρίου μου, θα πάω σε διάλειμμα γιατί περιμένει και ο κύριος Καλάς. Και απέτυχε σήμερα, ξεκίνησα το ΝΑΤΟ και απέτυχε. Μόνο ακροατής παραμένω. Συγχωρέστε. Κύριε Καλά, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θα έχετε το λόγο αμέσως μετά. Εσείς θα έχετε τους θεατές, δεν νομίζω. Μα δεν θα έχω τους θεατές μετά. Κύριε Καλά, παρακαλώ πολύ. Έρχομαι σε εσάς. Επιστρέφουμε. Παραμένουμε στο προσφυγικό. Ξαναλέω, σε λίγο πάω στην κυρία Χρυσούλα Βορδόνη για τα κόκκινα δάνεια, γιατί είναι ένα από τα πολύ μεγάλα αγκάθια της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Πάμε στον κύριο Καρά, το νέο σύμβολο. Ορίστε, κύριε Καρά. Κύριε Παυλόπουλε, εμείς ήδη δώσαμε ένα μέμο 20 σημείων στον πρόεδρο της Δημοκρατίας από την περασμένη εβδομάδα, που είχε συνάντηση ο Λεβέντης με τον κύριο Παυλόπουλο. Και περιμένουμε λοιπόν αυτά τα σημεία να τεθούν στη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Πρέπει να πω ότι είναι σημεία τα οποία επιδιώκουν τη συνένεση σε μεγάλο βαθμό, γιατί κρίνουμε ότι το ζήτημα το μεταναστευτικό, το προσφυγικό καλώς ή κακώς θα αντιμετωπιστεί κάποια στιγμή και από την Ευρώπη αν θέλετε. Το μεταναστευτικό όμως, το οποίο έδωσε λανθασμένα μηνύματα στους Ευρωπαίους από αρχής εδώ και ένα χρόνο, είναι το δυσκολότερο σημείο, το οποίο φεύγει πλέον και της πολιτικής. Και θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω και μια προσωπική εμπειρία που είχα την περασμένη εβδομάδα. Κάναμε μια συνάντηση στη Βουλή, η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και μας επισκέφθηκε διακομματική αντιπροσωπεία των Ολλανδών βουλευτών που προεδρεύει αυτή τη στιγμή η Ολλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώσαμε τούτο. Άλλη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εμφανίζεται ως άλλη, και άλλη η πολιτική του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κομμάτων και δι' των συντηρητικών κομμάτων, γιατί πλέον αναπτύσσεται ένας σκεπτικισμός μεγάλος στη Βόρεια Ευρώπη. Παράλληλα φαίνεται ότι διαφοροποιείται και η πολιτική των πρώην ανατολικών χωρών, για τις οποίες εμείς δεν έχουμε καταστρώσει ακόμα ένα σχέδιο να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κάθε ομάδα κρατών, διότι η ενότητα δείχνει να απομακρύνεται σε αυτό το ζήτημα, να έχουμε σχέδια εναλλακτικά για κάθε ομάδα κρατών να αντιμετωπιστούν αυτές οι συνθήκες που διαμορφώνονται. Και οφείλω να πω το εξής. Ήταν σκληρή η θέση των Ολλανδών συναδέλφων των συντηρητικών κομμάτων. Συνέδεσαν την επίλυση του προσφυγικού, ούτε καν του μεταναστευτικού, με τα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου, με τη λίστα Λαγκάρντ, οφείλω να το σημειώσω αυτό, και όλα τα άλλα ανοιχτά προβλήματα της αξιολόγησης. Συνεπώς, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την αντίδραση που διαμορφώνεται πλέον μέσα στην Ευρώπη, πρέπει να υπάρξει στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών πλήρη σύμπνοια. Φοβούμαι όμως το εξής, και θα πω την προηγούμενη εμπειρία από την πρώτη φορά σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Σύμπνοια έγινε... για ποιο πράγμα, κύριε Καλά? Για να πάμε όλοι μαζί στην Ευρώπη, να πάμε όλοι μαζί να ζητήσουμε τη συμπαράστασή τους, κύριε Παυλόπουλε. Διότι αυτή συγκεκριμένα τη στιγμή... τι θα ζητήσουμε? Συγκεκριμένα θα ζητήσουμε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρουμε οικονομική βοήθεια.
πρέπει να πάρουμε οικονομική βοήθεια για το λόγο τον εξής. Αυτή τη στιγμή πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, καλώς ή κακώς που βρίσκονται ή θα έρθουν στην Ελλάδα, να συντηστούν και στοιχειωδώς να προστατευτούν από πλευρά στέγασης και περίθαλψης. Αυτά είναι μεγάλα κοντήλια σε μια χώρα που η Ελλάδα, όπου η Ελλάδα πληθυσμεί. Αυτό δεν ανοίγει το δρόμο για παράταση της διαμονής. Ναι, αν όμως υπάρξει θέμα επαναπρόθεσης, κύριε Παυλόπουλε, το φοβούμαι θα πάρα πολύ. Δεν θέλω καν να το εκφράσω αυτό. Γιατί είναι ενδεχόμενο να υπάρξει επαναπροώθηση από τις βόρειες χώρες ή τουλάχιστον να κλείσει ο βαλκανικός διάδρομος ο λεγόμενος για ένα μεγαλύτερο διάστημα. Άρα θα έχουμε αποτύχηση. Και μπορεί να έχουμε αποτυχία. Άρα μου λέτε πρέπει να προετοιμαστούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Μου λέτε, πάμε να πάρουμε λεφτά. Όχι, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Να μας μείνουν εδώ για μήνες. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Αν επιτρέπετε, επειδή άκουσα τον πρόεδρό σας και νομίζω ήταν χτες, να λέει να κάνουμε αυτό που θα πούν οι Ευρωπαίοι, γιατί σε άλλη περίπτωση θα χρεωθούμε αντιευρωπαϊκή στάση. Καλώς τον διερμηνεύω καταρχήν. Ναι, 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 έχουμε τον προσανατολισμό, τον ευρωπαϊκό και πρέπει να ακολουθήσουμε. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω απλά το εξής. Παρακαλώ. Ότι η προηγούμενη σύνοδος κορυφής κατέληξε σε ομόφωνο αποτέλεσμα. Το οποίο μετά ανεφαρμόστηκε. Σας λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά. Αν πάει ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, σε μία σύνοδο κορυφής και είναι εξουσιοδοτημένος από το Συμβούλιο Αρχηγών να κινηθεί εντός ευρωπαϊκών ορίων και του δώσουν για παράδειγμα αυτό που είπατε εσείς πριν από λίγο, οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Αυτή ήταν και η γραμμή Γιουνκέρ εξάλλου, για να μην γρυβόμαστε. Μα γι' αυτό αναφέρομαι. Εγώ αναρωτιέμαι, αν πάει και γυρίσει με ένα δισεκατομμύριο. Πάπαλα, είμαστε ok, όλοι θα συνδυάμε. Καθόλου. Κερδίζουμε κάποιο χρόνο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια τάξη, δεν γιατί νομίζω πρόβλημα. Ότι κάπου εκεί, κάπως έτσι θα καταφέρουμε να κουβεντιάσουμε και επί της ουσίας. Εάν το θέμα μας είναι να διαχειριστούμε εντός Ελλάδος 100, 200, 300, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα σωρευτούν εδώ χωρίς να μπορούν να φύγουν. Ένα αντικονομικό ανταλλάγματος, να ξέρουμε ότι αυτή είναι η γραμμή μας. Κύριε Χουδαλάκη, να ανοίξουμε ένα μπορούμε μεγάλο ξενοδοχείο. Με τις ροές. Σήμερα έφτασε. Εγώ διαφωνώ. Πλοίο. Ρωτάω για να καταλάβω. Πάντως γι' αυτό δεχθήκαμε τον άνθρωπο. Ναι. Για να σταματήσουμε τις ροές. Με 2.000 ευρώ. Όχι, κύριε Καλά. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είδαμε ακόμα το πλάνο του ΝΑΤΟ. Να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε. Δεν είδαμε να έχουμε δεχθεί εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Και να βγαίνει ένα κόμμα να λέει: Παιδιά, μπορούμε να τη σταματήσουμε. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Μισό λεπτό. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν είδαμε τον ΝΑΤΟ ακόμα. Πρέπει να το απαιτήσουμε να τη σταματήσουμε. Είδαμε τον ΝΑΤΟ πώς θα εφαρμόσει πλάνο. Δεν μας έδωσε κάποια στοιχεία. Τότε κακώς το δεχθήκαμε τον ΝΑΤΟ. Αυτό η κυβέρνηση. Κακώς έχει γίνει η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Δεν έχουμε πλάνο. Αν δούμε ένα πλάνο, αν δούμε ένα πλάνο να υπάρχει, το οποίο μάλιστα αν θέλετε να σα πω, διάβαζα ότι αναμένεται περί τα μέσα Μαρτίου, δεν ξέρω πότε ακριβώς μπορεί να δοθεί ένα σχέδιο από τον ΝΑΤΟ, γιατί γνωρίζετε ότι οι συμμαχίες αυτές είναι ζήτημα πλέον πολλές φορές συμφωνιών, οι οποίες εμείς δεν εγώ ξέρουμε. Εγώ ξέρετε, τι καταλαβαίνω με όλη μου την. Με προσοχή θα το πω και με συγχωρείτε πολύ θα το δείτε. Παρακαλώ. Ότι δεν έχετε καταλήξει στο ποιο είναι το ζητούμενο. Τι πρέπει να ζητήσουμε. Τι πρέπει να απαιτήσουμε. Κύριε Παυλόπουλε. Ποιο είναι το μέγιστο. Του παραμονή του όρου, α πούμε. Είναι μια ερώτηση. Δεν είμαστε. Ποιο είναι το ελάχιστο. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνετε. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Ούτως ώστε να δέχουμε τις διεκδικήσεις. Ούτε κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Επομένως, γιατί. Ποιο είναι το μέγιστο για το οποίο πηγαίνουμε. Το μέγιστο είναι να σταματήσει η ροή άμεσα. Το μέγιστο είναι να σταματήσει η ροή άμεσα και να μην γίνει επαναπρόθεση. Μπορεί να το εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή κάποιο να μα το πει απόλυτη βεβαιότητα. Πάντω υποτίθεται. Στο Αιγαίο έχουμε και ΝΑΤΟ και Frontex. Δεν είδαμε τα αποτελέσματα. Μα σήμερα βγήκαν. Δεν είδαμε αποτελέσματα. Ο ήρθε το πλοίο και λέει ο Υπουργός. Άλλο λέει ο κύριος Καράς, κυρία Λιωρίδου και κυρία Παπαδοπούλου. Άλλο λέει. Λέει ότι ενδεχομένως δεν έχουμε πάρει τις δεσμεύσεις που έπρεπε να έχουμε πάρει για τη δράση του ΝΑΤΟ, τα αποτελέσματα που θα φέρει. Μέσα από σημεία τα οποία έχουν συμφωνήσει. Και να συνεχίσω, αν επιτρέπετε, και να τελειώσω. Σήμερα είδαμε ένα πλοίο να φτάνει στον Πειραιά με 2.000 περίπου αλλοδαπούς πρόσφυγες μετανάστες. Και να έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας να μας λέει ότι υπήρχε μια σύγχυση μεταξύ του πράκτορα και του πλειοκτήτη ή του καπετάνιου που δεν μπορούσε να σταματήσει τον έλεγχο της μεταφοράς αυτής. Θέλετε να γίνω λίγο κακός, σας το πούμε, θα μου επιτρέψετε. Εδώ λοιπόν, μήπως το φορτώσαν το πλοίο επίτηδες για να φέρουν τον κόσμο αυτό για εισιτήρια, για άλλα ανταλλάγματα και αύριο να κάνουν την ίδια δουλειά. Βλέπουμε μια αδυναμία να ελεγχθεί και η μεταφορά αυτή καθεαυτή.
στα εσωτερικά της Ελλάδος. Βλέπουμε αδυναμία σε αυτό το σημείο. Και μου λέτε, κύριε Παυλόπουλε, συγγνώμη κύριε Κλήτων, έχετε την καλοσύνη, και μου λέτε, κύριε Παυλόπουλε, ότι δεν έχουμε σχέδιο. Εμείς, σαν Ένωση Κεντρών, δεν μπορούμε να έχουμε σχέδιο, διότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, ούτε έχει τη δυνατότητα να εκφράσει. Είπαμε λοιπόν τα 20 σημεία αυτά, τα οποία αφορούν τόσο την επίλυση, όσο και την κρίση, να συζητηθούν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και έχουμε πει και την έννοια, πάντα επιμένουμε το θέμα της οικουμενικής κυβέρνησης, διότι απαντήσει, τελικά Τελειγιλίου, δεν λύνονται παρακαλώ, τα προβλήματα. Παραβολή, γιατί στο επόμενο θα μιλήσουμε μόνο για τα δάνεια και για τις γάτες. Ορίστε. Εκείνο καταρχήν που θέλω να πω είναι ότι η κριτική που γίνεται είναι μια κριτική που νομίζω ότι είναι καθαρά αντιπολιτευτική και δεν βασίζεται σε στοιχεία. Όταν λέμε, όταν ακούγεται ότι αυτή η κυβέρνηση στοιχειωδώς δεν αντιμετώπισε το μεγάλο αυτό ζήτημα, νομίζω ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή η κυβέρνηση, έχοντας απόλυτη συνέστηση της κατάστασης, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει προειδοποιήσει και στην Ευρώπη ότι το πρόβλημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στην αιτία του, αλλά και στην Τουρκία με την απευθείας μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Χαίρομαι που γίνεται σήμερα ένα θετικό βήμα και το ακούω από τον συνάδελφο από την Ένωση Κεντρών, ότι θα πρέπει πλέον όλοι μαζί να πάμε και να διεκδικήσουμε με μια ενιαία εθνική στάση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, κύριε Καρά, γιατί μέχρι τώρα αυτή η κυβέρνηση πήγαινε σε όλα αυτά τα φόρα και σε όλες αυτές τις συνόδους και σε όλες αυτές τις συνόδους, έχοντας στο εσωτερικό μια αντιπολίτευση που υποδάβλιζε, θα μου επιτρέψετε επίοικως και σε εισαγωγικά, την προσπάθειά της. Γιατί η κυβέρνηση λοιπόν αυτή έχει, κύριε Παυλόπουλε, η κυβέρνηση αυτή, βλέποντας όλη... Είχατε αντιπολίτευση που σας έλεγε μην πάτε να ζητάτε... Είχαμε μία αντιπολίτευση η οποία έλεγε ότι εμείς δώσαμε το πράσινο φως στους πρόσφυγες. Είχαμε μία κριτική στο εσωτερικό που υποδάβλιζε αυτή την υπόθεση, γιατί είχαμε μία αντιπολίτευση που έλεγε ότι αυτή η κυβέρνηση άνοιξε το πράσινο φως για να έρθουν όλοι στη χώρα, για να πάρουν χαρτιά, για να πάρουν... Μου έδωσε μηνύματα με την αμυγδαλέζα. Ακούστε λίγο. Δεν ήταν λάθος, κυρία Τελιγιορίδου, το ότι δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας στην Σύνοδο Κορυφής Προδημήνου να γίνει η Ελλάδα χώρος υποδοχής και δημιουργίας hot spots. Γιατί δεν επέμεινε να παραμείνουν στην Τουρκία. Επέμενε σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έβαλε βέτο για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συμμαχίες, οι οποίες όμως σήμερα δημιουργούνται. Και σήμερα ακούγονται γιατί τώρα φωνές, σκέφτεται το βέτο και δεν το σκέφτηκε τότε. Μήπως η κυβέρνηση υποκρίνησε τον κίνδυνο. Ναι, αλλά είναι θέμα. Ναι, αλλά να τελειώσω. Ναι, αλλά είναι ερώτημα. Εγώ θέλω πρώτα να απαντήσω στον κύριο Παρτατζούλα λέγοντας ότι κινητοποιήθηκαν δήμοι, περιφέρειες, ελληνική αστυνομία, εθελοντές, γιατροί. Το Υπουργείο Παιδείας έχει βγάλει εγκύκλιο ώστε να υπάρχουν παιδίατροι και παθολόγοι σε όλα αυτά τα σημεία όπου υπάρχουν πρόσφυγες. Η αντιμετώπιση γίνεται με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε. Εκείνο όμως που θα λύσει πραγματικά το πρόβλημα είναι όταν στην αντιμετώπιση αυτή πάμε σύσσωμοι σαν πολιτικός κόσμος της χώρας και όταν θα καταφέρουμε να πείσουμε και τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να αλλάξουν την πολιτική που πάει σήμερα να τορπιλήσει τις αξίες και, και τις συνθήκες εκείνες. Γιατί δεν το κάνατε εκ των προτέρων. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό από την αρχή. Έγινε και πριν 3 μήνες μια προσπάθεια με την σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών ώστε να γίνει αυτή η συζήτηση και να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Με πρόσχημα το ασφαλιστικό, κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν δέχτηκε να έχουμε ούτε μία μίνιμουμ συμφωνία για το προσφυγικό, το οποίο βλέπαμε όλους αυτούς τους μήνες ότι εκδίδεται και σήμερα νομίζω και σήμερα νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και σήμερα νομίζω γιατί δεν έβαλε βέτο ο κύριος Τσίπρας στη σύνοδο στη σύνοδο κορυφής εκείνης της περίοδου που καθόρισε το ότι η Ελλάδα θα γίνει χώρος υποδοχής και hot spot και γιατί ήρθε το παραπέντε και πριν ακυρωθεί η τελευταία απόφαση της συνόδου της προηγούμενης και έλεγε ότι εμείς για πρώτη φορά επαναφέραμε το θέμα. Κυρία Κλήτου, στη διπλωματία. Λεονταρισμοί χωρίς αντίκρισμα είναι. Τώρα ζητάτε μισό λεπτό. Ένα θα απαντήσω σε όλους. Στη διπλωματία, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να γίνονται ρεαλιστικά
προσεκτικά βήματα και δεν μπορείς από την πρώτη στιγμή να ασκήσεις το τελευταίο. Ναι, αλλά λέω να αλλά καρτ συνένεση. Κοιτάξτε. Όταν λέει αντιπολίτευση να βρούμε το σουρού, να συμφωνήσουμε να βάλουμε τα ονόματα, να βγάλουμε τις άδειες. Αλλά μην πάμε στο εσουρού. Αν θέλετε να πάμε στο εσουρού, δεν είναι αυτό. Κύριε Γιακουμάτο, το εσουρού η αντιπολίτευση. Μα η αντιπολίτευση έχει την επιχειρητισμή συγκρότηση του εσουρού. Δεν τον έχει κυβέρνηση. Όπου θέλει. Παρακαλώ. Μα εσείς δεν έχετε τη σύνθεση του εσουρού. Παρακαλώ. Αυξήσαμε μέχρι και τα μέτωπο 7 σε 9 για να εξομαλύνουμε το Σύνταγμα. Τα κανάλια και τις καναλάρχες. Το Σύνταγμα είναι σαφές, οι άδειες και η εποπτεία των συγχρονίτων ανήκει στο κράτος. Σας ζητώ συγγνώμη. Μια φράση, κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ξέρετε, οι τοποθετήσεις και οι πολιτικές προτάσεις εδράζονται σε αντιλήψεις που υπάρχουν όσον αφορά στο πώς λειτουργεί το διεθνές σύστημα. Επιτρέψτε μου να θέσω και τη θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρώτα θα πρέπει να γίνονται οι συμμαχίες για να μπορέσεις να επιδιώξεις και με διπλωματικά μέσα το καλύτερο για το εθνικό συμφέρον του τόπου σου, θεωρούμε ότι δεν θα μπορούσες, απαντώντας και στην ερώτηση της κυρίας Κλήτου, να γίνει αυτό σε πρώτερο χρόνο. Να πούμε ότι θα πρέπει να τονιστεί ο παράγοντας Τουρκία, γιατί ακούστηκαν διάφορα για κομματικό όφελος, εν πάση περιπτώσει, και στη συζήτηση και ακούγονται γενικά, ότι για Ιταλία, γιατί δεν πάνε στην Ισπανία κτλ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε κάθε κακό συναπάντημα στη συγκεκριμένη κυβέρνηση και όλη τη διαχείριση και όλο αυτό που βλέπουμε σε αυτή τη διαχείριση που έχει γίνει. Η Ελλάδα είναι γειτονική χώρα με την Τουρκία, μια Τουρκία που αυτή τη στιγμή απομονώνεται, σωστά από ιατρικής πλευράς τα είπε ο κύριος Γιακουμάτος. Εγώ από διεθνολογικής πλευράς μπορώ να σας πω ότι όταν και η Αμερική και η Ρωσία πιέζουν και συμφωνούν για τη δημιουργία Κουρδιστάν, η στρατηγική της υπερεπέκτασης που έχει υιοθετήσει το δίδυμο Ερντογάν Νταβούτογλου προκειμένου να προστατεύσει την εσωτερική τους νομιμοποίηση θα ξεσπάσει πού, εδώ. Γι' αυτό φέρνουν και στέλνουν όλους αυτούς τους μετανάστες στη χώρα μας. Θα πρέπει αυτό να πούμε ότι το ΝΑΤΟ. Δεν απαντάτε. Όχι, πάμε παρακαλώ. Αλλά, τα παιδιά να μην νομίζει ο κόσμος ότι. Ο κόσμος, κυρία Παπαδοπούλου, δεν βλέπει τις ορδές των Τουρκών και λέει αυτό είναι μια εξαγωγή ενός προβλήματος, διότι η Τουρκία έχει πρόβλημα με τους Κούρδους και πιέζεται από τον Ομπάμα. Πρέπει να ξέρουμε γιατί συμβαίνει κάτι για να μπορούμε να δώσουμε μια πρόταση και μια λύση και για να κλείσουμε μια απάντηση. Ο λαό, οι ανεξάρτητες δεν τον αφήνουν. Πάμε μεσοπρόθεσμα, αν είναι με την Τουρκία. Ο κύριος Πετράκης, παρακαλώ. Τον έχω τον κύριο Πετράκη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Καρίδη. Ναι. Καλησπέρα σας. Άκη μου, δεν σ' ακούω καλά. Σας ακούμε εμείς, ελάτε. Καλησπέρα. Σε λέω Άκη γιατί σε έχω παρέα κάθε βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Άκη μου, έλα να σου πω, έχουμε σωθεί η Ελλάδα. Τώρα γίνεται η Εθνική Ενότητα με τις συμβουλές του Σιμίτη και του Παπανδρέου και δέσαμε. Οικονομήσαμε, τι να σου πω. Λείπει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος από το σχήμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αφήσουν πια τις γκρινιές. Κοιτάξαν 40 χρόνια που μας καταστρέψανε και έχουμε φτάσει στον πάτο. Και ας κάνουμε υπομονή λίγο να δούμε που θα βγει η κατάσταση. Μας έχουν σπάσει τα νεύρα κάθε μέρα. Πιάνουν μπορ και λένε και δεν ξέρουν τι λένε. Καλώς σας βράδυ, κυρία Καρίνη. Ευχαριστώ. Ακούει όμως. Ο κύριος Βασιλόπουλος, παρακαλώ. Δεν είναι ότι δεν ακούει. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που σας ακούω. Έχω πάρει πολλές φορές. Τώρα σας πετυχαίνω. Ελάτε. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Είχα γράψει ένα κείμενο με, καταλαβαίνετε, εξαπίνεις τώρα. Μην μας διαβάσετε το κείμενο. Όχι, δεν θα διαβάσω το κείμενο. Δεν θα διαβάσω το κείμενο. Απλά θέλω να επισημάνω κάποια πράγματα. Ελάτε. Δεν σας ακούω καλά. Ελάτε, κύριε Βασιλόπουλε, πείτε το. Ναι. Η αντεπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η κυρία Χριστοφιλοπούλου λιάζονταν, λέει. Γι' αυτό το έχουν κάνει καραμέλα. Καραμέλα το έχουν κάνει. Δεν μας έχουν πει τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι κύριοι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Έχουμε ένα πρόβλημα σημαντικό, σοβαρό. Τι πρέπει να κάνουμε. Να τους πετάξουμε στη θάλασσα.
Να του σκοτώσουμε, να του πνίξουμε. Τι να του κάνουμε αυτού του ανθρώπου. Δεν μα λένε τίποτα. Και για όλα φταίνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, υποστηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κρύβω. Ακόμα. Ακόμα, τι να κάνω. Αυτό ρωτάω. Μπράβο, τέτοιο κουράγιο. Ναι, όχι, θα ζητήσει τα διά σας. Όχι, 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 μπράβο για το κουράγιο. Κύριε Βασιλόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ο κύριος Δήμας, παρακαλώ, τελευταία γραμμή. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που με έβγαλες. Ελάτε. Ήθελα να πω στον κύριο Γιακομάτο. Μας βγαίνει γη και μας χτυπάει και το χέρι. Να μας πει 40 χρόνια που είναι στη Βουλή τι έκανε. Ρώτα τους συγκάτοικους και τους φίλους σου, μέχρι το 9 πώς ζούσανε. Πώς ζούσανε μέχρι το 9. Κύριε Δήμα, μέχρι το 9 η Ελλάδα... Να μας πει ο κύριος Γιακομάτος τι έκανε τα 60 χρόνια κυβερνάνε αυτοί. Μέχρι το 9 η Ελλάδα τους αξιοπρεπώς. Αλλά δεν υπάρχει να πάμε αυτούς. Είναι λίγο. Καταστροφή, δεν τρέπεται. Λίγο τροπή δεν έχει. Όχι, όχι. Βγαίνει τηλεόραση και χτυπάει και το χέρι. Ο καταστροφέας Ελλάδος... Το 50-60 πεινασμένοι. Και η Ελλάδα προχώραγε. Μέχρι το 9 ξεπεφόζουσε. Άλλωστο για να βγαίνει 40 χρόνια όπως δεν πήγαινε. Τώρα πήγαινε στο κοινωνικό τώρα. Καλό βράδυ. Πάρε συσίτιο και θα είσαι μια χαρά. Αφήστε για τα συσίτια επί των ημερών σας. Η κυρία Λέπη, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι υπερβολικά σύντομη. Λυπάμαι για το ύφος και την ειρωνία του κυρίου Γιακουμάτου. Και ειδικά για τον τρόπο που μίλησε για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός της πατρίδας μας όχι είναι. Καρπέζα, όποια και αν είναι η διαφορά του, δεν θα κάνω διάλογο μαζί σας, κύριε Γιακουμάτο, γιατί αυτό δεν είναι καλό ούτε για εσάς, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για την πατρίδα μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πρόταση έχετε για το μεταναστευτικό. Καλά, το προσφυγικό θα λυθεί. Δεν θα κλείναμε την αμοιβαία. Ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση που έχετε εσείς. Σαν γιατρός, μπορεί να είστε πάρα πολύ σαφείς, όπως όταν δίνετε συνταγές. Κυρία Λέπη. Αυτό ήθελα να πω. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, ο κύριος Κουνταλάκης και ο κύριος Παυλόπουλος θεωρώ ότι με έχουν πάρα πολύ καλύψει με τις επισημάνσεις που έκαναν ότι δεν υπάρχει κάποια κοινή πρόταση από την αντιπολίτευση. Τα που είπαμε στον εκπρόσωπο. Όχι, κυρία Λέπη, δεν το ακούσατε καλά. Είπα ότι ούτε η κυβέρνηση έχει καταλήξει στο τι ζητάει ακριβώς. Ποιο είναι το μέγιστο και μέχρι πού θα προστάσει. Δεν το ακούσατε καλά. Δεν είπα μόνο για την αντιπολίτευση. Όχι, ακριβώς και γενικότερα, αλλά εντάξει. Και η αντιπολίτευση εντάξει. Δεν έχει. Δεν υπάρχει κάτι το κοινό. Αυτό θέλω να πω. Μήπως είναι καλύτερη μία πρόταση που άκουσα από τον κύριο Μαριά να φεύγαμε από τη Σέγγεν. Αυτό είναι μία συζήτηση. Είναι μία συζήτηση. Δηλαδή για το πώς θα εκλειφθεί από τα κύματα πλέον των μεταναστών να μην μας προτιμούν. Θυμίζω ότι η Αυστριακή Υπουργός Εσωτερικών μας έβγαλε μόνη της από τη Σέγγεν. Βγήκε το ξέρω. Αλλά μας έβγαλε μόνη της. Τα σκόπια πάμε. Παρακαλώ πολύ, κυρία Λέπη. Ευχαριστώ. Να δω την κυρία Βορδόνη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θύμισε ότι την πρόταση αυτή για την έξοδο της Σέγγεν την έκανε εδώ σε εμάς και ο Στάσιο Λεωτσάκος από τη Λαϊκή Ένωση. Σωστό. Να δούμε την κυρία Βορδόνη. Κυρία Βορδόνη. Τα αφήνουμε το προσφυγικό, όχι ότι το κλείνουμε, ανοιχτό είναι, θα ανοιχτό είναι δυστυχώς. Έχουμε διαπραγμάτευση. Έχουμε τους δανειστές, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει βουνό τα μέτρα. Μέσα σε αυτή την ιστορία είναι και τα κόκκινα δάνεια. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που λέγεται κόκκινα δάνεια, δανειολήπτες, δικαστήρια και ούτω καθεξής, είναι και ο νέος νόμος Κατσέλη. Η επικαιροποίησή του, η αλλαγή του, οι διατάξεις του και ούτω καθεξής. Και είναι χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι περιμένουν, προσπαθούν ή δεν προσπαθούν πια, φοβούνται να προσπαθήσουν, αγωνιούν για το αν μπορούν ή όχι να βρουν κάποια προστασία. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε εσάς. Επιστρέφουμε. Πάμε στην κυρία Χρυσούλα Βορδόνη, παρακαλώ πολύ, να μας πει τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια και την μάχη για τη σωτηρία χιλιάδων δανειοληπτών. Ορίστε, κυρία Βορδόνη. Πολύ σωστά το θέσατε, πραγματικά. Τώρα ζητώ συγγνώμη που μπήκε στο τρίτο μέρος το θέμα της διαπραγμάτευσης και των δανειοληπτών, αλλά το προσφυγικό καίει και καίει τώρα.
Σίγουρα. Και για όλους τους Έλληνες έχετε πολύ το δίκιο. Να πούμε το εξής, το οποίο το επισημάνετε και προηγουμένως. Πραγματικά οι νεολήπτες είναι σε μια απίστευτη. Τι να πω, αναμπουμπούλα, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν. Ο κυκαιώνας που αντιμετωπίζουν είναι τραγικός. Όχι μόνο γιατί έχουμε δυσκολίες στο να συγκεντρώσουμε κάποια χαρτιά, αλλά πέρα από αυτό και εκπροσώπους που έχουμε πάλι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το έργο μας. Θα πούμε το εξής πολύ σημαντικό. Πέρα το ότι έχει ανασταλεί η πώληση των δανείων και έχει μετατεθεί προσωρινά τουλάχιστον για το Μάρτιο, ως προς τα στεγαστικά δάνεια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας ακούει να μην πανικοβάλλεται. Από εκεί και μετά υπάρχει μια διαχείριση ότι ως προς το κομμάτι της επικαιροποίησης που αφορά τον παλιό τον νόμο Κατσέλη, όπου έχει σημαντικές αλλαγές, έχει πάει για τον Μάιο, αρχές Μαΐου του 2016, πάμε να κάνουμε την εξής κατηγοριοποίηση για να καταλάβουν γιατί μας ακούνε το εξής. Έχουμε από τη μία φυσικά πρόσωπα και από την άλλη νομικά πρόσωπα. Η μεγαλύτερη κατηγορία των ανθρώπων, των επιχειρηματιών, θα πούμε, τα επιχειρηματικά δάνεια. Δεν θα πάμε ακόμη στον νόμο Κατσέλη. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν ρυθμίσεις, κύριε Παυλόπουλε, και είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε, να μην πανικοβάλλονται. Συγκεκριμένες ρυθμίσεις τόσο του υπολείπου τους, ακόμη υπάρχει και ενδεχόμενο κουρέματος με συγκεκριμένη διαχείριση του φακέλου τους, προσκόμιση δικαιολογητικών και αναλύση των δανείων τους. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εμείς τις θέλουμε να τις κρατήσουμε, να μην κλείσει καμία και γι' αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια και αγώνας. Τόσο από τη δική μας πλευρά, των νομικών, όσο και από την πλευρά της τράπεζας. Υπάρχει δηλαδή ένα σημείο κομβικό το οποίο κοιτάμε να τους το εξηγήσουμε, να καταλάβουν ότι θέλουμε και βιώσιμη την επιχείρηση. Οπότε και το πρόγραμμα που αναλύουμε. Πάντως, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Ότι αν δεν έχω εσάς βοηθώ. Την έκατσε. Μιλώ για δικηγόρους δηλαδή. Δικηγόρους που γνωρίζουν τη διαχείριση των κόσμων δανείων και μπορούν να πάνε να διαπραγματευτούν με την τράπεζα. Δεν πάω. Δεν έχω τύχη. Θέλει μια εξειδικευμένη. Σίγουρα θέλει μια βοήθεια και ένα συμπαραστάτη, να το πούμε, είτε είναι δικαστικό συμπαραστάτη, είτε είναι νομικό σύμβουλο. Θέλει κάποιον δίπλα το δανειολήπτη. Αν δεν τον έχει, σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κρύβουνε παγίδες, τόσο οι ρυθμίσεις, τόσο οι αναχρηματοδοτήσεις, τόσο οι πρόσθετες πράξεις των δανείων και γενικότερα οτιδήποτε υπογράφει σήμερα ο δανειολήπτης, είτε έχει να κάνει με κώδικα δεντολογίας, που δεν έχει να κάνει με τον νόμο Κατσέλη, και αφορά είτε νομικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας μέσα από τον νόμο Κατσέλη, τον καινούριο, θέλει σίγουρα δίπλα του έναν σύμβουλο. Είτε είναι άνθρωπος που θα τον αναλύσει το δάνειο, είτε νομικό σύμβουλο. Πουθενά δεν πρέπει να πάει μόνος του, διότι αυτά που υπογράφουν σήμερα οι τράπεζες, ναι, μεν έχουν ένα πλαίσιο και διάθεση εξομάλυνσης της δανειακής σχέσης, αλλά πρέπει να έχουν βοήθεια. Δεν μπορούν μόνοι να τα κάνουν όλα αυτά. Από εκεί μετά, η μεγαλύτερη κατηγορία των Ελλήνων καταναλωτών, δανειοληπτών, υπάγεται και έχει την προστασία του νόμου Κατσέλη. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχει ναι, μεν αλλάξει ως προς τον τρόπο υπαγωγής κάποιου στη διαδικασία, πιο αυστηρά κριτήρια, νέα κριτήρια, εισοδηματικά, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά θα πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κλειδώσουμε, επειδή υπάρχει μία Ελστάτ, υπάρχει το Συμβούλιο Κυβερνητικού Χρέους. Όλα αυτά δίνουν κατευθυντήριες γραμμές, κύριε Παυλόπουλε. Ο τελικός κριτής είναι ο δικαστής με την καθοδήγηση του δικηγόρου που έχει μια σαφή εικόνα, ένα σωστό πλήρη φάκελο και εξηγεί νομικά και θεμελιώνει τα επιχειρήματά του. Δεν είναι δεσμευτικό ούτε το ελάχιστο όριο διαβίωσης που επιτάσσει και προβλέπουν οι ομάδες διαβίωσης της Ελστάτ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν έχω έναν άνθρωπο που η Ελστάτ, για παραδείγματος χάρη, λέει ότι στην πρώτη κατηγορία δαπανών για τα στοιχειώδη που θέλει να ζήσει αξιοπρεπώς θέλει τουλάχιστον 580 ευρώ ή 687, αυτό όταν πάμε να το αποδείξουμε στο δικαστή και καταλάβει ότι έχει έναν άνθρωπο απέναντί του, ναι, μεν έναν μοναδικό άνθρωπο και θέλει αυτός 300 ευρώ για το ενίκιο, έχει προβλήματα υγείας σοβαρά, σίγουρα δεν του αρκούν τα 687 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν ανάλυση, θεμελιώδη, τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν σε ένα δικόγραφο σωστό. Διότι, γιατί το λέμε αυτό, να το καταλάβει και ο κόσμος. Διότι η προστασία του νόμου Κατσέλη είναι μεν σίγουρη και ασφαλής, αλλά άπαξ μία φορά γίνεται η απαλλαγή των χρεών μας. Δεν μπορούμε εσά να απαλλάσσουμε αυτά από τα χρέη μας. Αν λοιπόν έχουμε τυπικά σφάλματα, ουσιαστικά σφάλματα, και αυτό μας στερεί το δικαίωμα για μια καινούρια αίτηση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει την προστασία του νόμου και ο δανειολήπτης. Άρα λοιπόν, μεγάλη προσοχή, σύνεση, απευθυνόμαστε συγκεκριμένα εκεί που θα πρέπει να απευθυνθούμε και κάνουμε ακριβώς ό,τι μας λέει ο σύμβουλός μας. Μπορεί τελικά να μην πρέπει να ακολουθήσουμε τον νόμο Κατσέλη. Μπορεί να έχουμε μια άλλη εναλλακτική σωτήρια λύση. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην σε συμφέρει να το κάνει. Φυσικά. Εξαρτάται την κατηγορία και εξαρτάται σε ποιον απευθυνόμαστε. Και υπάρχουν τρόποι, κύριε Παυλόπουλε, να μην απογοητεύεται ο κόσμος, ούτε να λέει, α, δεν μπορώ να πω στον νόμο Κατσέλη. Άλλαξε, γιατί έχω ακούσει και το τραγικό ότι έχει καταργηθεί. Δεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη, υφίσταται κανονικά, λειτουργεί και θα λέγαμε ότι ίσως είναι και ακόμη καλύτερος. Ειδικά στα ζευγάρια και σε αυτούς που να προστατεύσουν την κύρια κατοικία. Και προβλέπονται και περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να μην εκποιηθεί το υπόλοιπο της περιουσίας. Όλα αυτά κρίνονται, κύριε Παυλόπουλε. Κρίνονται και αποδεικνύονται. Και είναι στο χέρι του κάθε συναδέλφου που θα πρέπει να υποστηρίξει. Αυτό το ότι μπορεί να είναι καλύτερο είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Γι' αυτό ακριβώς το τονίζουμε. Ο Γιακουμάτος δεν μίλησε καθόλου. Θέλω να πω, κύριε Κουδαράκη, στο παρακατοικό και δανείων, επειδή έχω μια πορεία, κάνα μια ερώτηση στη Βουλή. Έχουν πουληθεί σε ξένο φαλτ τα δάνεια του παρακατοικού και δανείων?
Ακούγονται διάφορα. Δεν μπορεί να το ξέρει η κυρία Βοδόνη. Ακούγονται διάφορα. Θέλετε να σας το πω εγώ. Εδώ και πολύ καιρό. Ναι, πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό. Συμφωνώ. Όταν ξεκίνησαν οι ρυθμίσεις δανείων, πήγαιναν δανειολήπτες του παρακαταθηκών να ζητήσουν ρύθμιση και του λέγανε το δάνειό σας δεν είναι εδώ, είναι έξω. Ακριβώς τα ίδια λέμε. Στο παρακαταθηκό το λέω γιατί. Γιατί είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι έστολοι. Και ρωτώ. Είπε η κυρία Βορδόνη προηγουμένως ότι εγώ παίρνω 600-700 μισθό. Έχω δώσει 500, δηλαδή ο αστυνομικός που παίρνει 1600 και τώρα παίρνει 900-9,5 είχε μια δόση 770 ευρώ, 750 ευρώ. Αυτός ήταν λιωμένος. Και έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών να μεσολαβήσουν, οπότε η δόση να πέσει ανάλογη με το μισθό που έπεσε. Αν είχες 30% απόλυτη μισθού, κυρία Τελιγυρίδου, να έχει 30% μισθού της δόσης του δάνειου. Δεν το κάνετε όμως. Όπως είναι τεράστια. Έκανα ερώτηση Βουλή. Τεράστιο για ζητούμενο. Και για τους υπαλλήλους. Κύριε Γιακουμάτε μου, κύριε ναι. Τελιγιορίδου, τεράστιο ζητούμενο. Το πώς θα διαχειριστείτε εσείς στην κυβέρνηση τις κάρτες. Ναι. Τις κάρτες. Τις κάρτες που δεν άλλαξαν επιτόκια το καιρό της κρίσης. Τις κάρτες που προενέκριναν οι τράπεζες και τις έσταλαν και με συστημένο, γιατί σου τα είχες καλό εορτοδάνειο, γαμοδάνειο, όλα αυτά τα εκαθαριστικό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να ξαναγυρίσω, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει και ευνοϊκή ρύθμιση. Πρώτη φορά το άκουσα. Να πάρεις τη Βορδόνη από τηλέφωνο, σου πει. Φαντάζομαι ότι αυτοί που μας το Αντωνής εδώ, τηλεοπτικά, το δικό σου πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, έχω καλούς φίλους, με δανείζουν. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει και κάποια ευνοϊκή ρύθμιση, ειλικρινά το ρωτάω. Γιατί είχαμε πει ότι. Κυρία Βορδόνη, ρωτάω. Ότι ήταν επιταχύρω η ρύθμιση, η τροποποίηση του νόμου Κατσέλη. Και άκουσα ότι είναι ευνοϊκότερη για τα ζευγάρια. Δεν είναι επιταχύρω τελικά. Αυτό σας εξηγώ. Ότι επειδή ακούγονται διάφορα, έχει να κάνει ξεκάθαρα πώς θα ερμηνεύσουμε τον νόμο, διότι ο νόμος έχει αρκετά κενά, τα οποία κενά αναλογικά με την αρχή αναλογικότητα, όσοι μας ακούνε και αντιλαμβάνομαστε τι λέμε, με βάση την αρχή του συντάγματός μας, βασικότατη αρχή, την εφαρμόζουμε για το καλύτερο και όχι για το χειρότερο. Άρα λοιπόν όλα τα κενά αυτά και με την ανάλυση γενικότερα που έχουμε κάνει, είτε σαν σύλλογοι, είτε γενικότερα εκεί που έχουμε πάει και έχουμε ακούσει κάποια πράγματα, είναι πολύ θετικά τα σημεία που έχουν αλλάξει τον νόμο Κατσέλη. Και για το ζευγάρι, διότι σήμερα που μιλάμε, το ζευγάρι προστατεύει και την κατοικία που έχει ο σύζυγος και η σύζυγος. Και δεν θα εξαιρεθεί, δεν θα πάει το οποίο δικαστής, επειδή έχει σπίτι η σύζυγό σου, θα εκποιηθεί το δικό σου ακίνητο. Αυτό ίσχυε μέχρι πρότινος. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Άρα προστατεύει κανονικά και ο ένας και ο άλλος από το δικό του σπίτι, χωρίς να χρειαστεί να συμβεί κάτι αρνητικό. Κυρία Βορδόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Τελιοειδού, επειδή κατηγορείται την Νέα Δημοκρατία για σχέσεις με το κύκλωμα των εκβιαστών και ούτω καθεξής, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω. Εάν η αρχική θέση της κυβέρνησης ήταν μάχη με τη διαπλοκή μέχρι σε σχάτων. Και αν η αρχική θέση της κυβέρνησης ήταν δεν ρυθμίζουμε κανένα δάνειο ύποπτο και ούτω καθεξής, γιατί χρειάστηκαν 4 συναντήσεις του κ. Τσίπρα με τον κ. Ψυχάλη για να το πει. Κύριε Παυλόπουλε, ο κ. Τσίπρας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλιστα, γιατί οι συναντήσεις αυτές έγιναν τότε, αλλά και ως πρωθυπουργός, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συναντάει οποιονδήποτε του ζητάει συνάντηση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το περιεχόμενο, αυτής της συνάντησης με αυτοκίνητα που έμπαιναν σε γκαράζ και ούτω καθεξής, είναι ψευδής η περιγραφή. Οι συναντήσεις αυτές, ξέρετε, ναι, δεν γίνονται πάντοτε δημόσια, σε δημόσιο σκοτάδι. Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, για παράδειγμα, όχι στο φως. Συναντούσε, λοιπόν, όπως είχε γραφτεί τον κύριο Μπόμπολα, στο Πεντελικό. Όχι στο φως, στο σκοτάδι. Αν μου επιτρέπετε όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εμένα, ως αρχηγός λοιπόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή φτάσαμε στις απειλές για φυλάκιση και ούτω καθεξής. Στην ουσία θέλω να οδηγήσω και εγώ τη σκέψη μου. Στους υπεριγμούς που χάρη ότι μπορεί και να έχει και καταγεγραμμένες τις συνομιλίες και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν ο δεδομένου ότι έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συναντά οποιονδήποτε του ζητά και μάλιστα έναν παράγοντα, αν το θέλετε, του τόπου. Από εκεί και πέρα τώρα το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης παρουσιάζεται σήμερα από την πλευρά του αυτών των 4 συναντήσεων. Ναι. Παρουσιάζεται από την πλευρά του κυρίου Ψυχάρη με τέτοιο τρόπο που η πραγματικότητα και η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι δεν έχει δίκιο. Γιατί εάν οι συναντήσεις αυτές γινότανε στο στυλ και στο επίπεδο που επικαλείται ο κύριος Ψυχάρης, δεν θα προχωρούσαμε στην αδειοδότηση των καναλιών,
η οποία θα γίνει το αμέσως επόμενο δεκαήμερο. Γιατί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Ψυχάρης, ότι ο κύριος Ψυχάρης αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα και εκπροσωπεί συγκεκριμένους ρόλους. Δεν θα καταλήγαμε στο να πάει στην δικαιοσύνη η υπόθεση των 57 εκατομμυρίων δανείων. Εγώ καταλαβαίνω ότι η ποινική δίωξη πυροδότησε και το δημοσίευμα. Κύριε Παυλόπουλε. Όμως πάω πίσω στην ιστορία και λέω, εάν αυτή ήταν εξ αρχής η θέση, δεν συνομιλώ με την διαπλοκή και δεν ρυθμίζω κανενός τα δάνεια, ειδικά ακριβώς, όταν μιλάμε για 57 εκατομμύρια. Ακριβώς αυτό σας λέω. Γιατί χρειάστηκαν τέσσερις συνομιλίες αυτές. Είχαν ως περιεχόμενο να ρυθμίσουν τα δάνεια του κυρίου Ψυχάρη, δεν θα φτάναμε σήμερα ο κύριος Ψυχάρης να βρίσκεται στη δικαιοσύνη για αυτά τα 57 εκατομμύρια. Εγώ δεν λέω ότι είναι νομοσιακό, αλλά δεν θα πήγαινε στη δικαιοσύνη. Να μας πείτε όμως αν ισχύει και αν θα απαντήσετε εσείς στην κυβέρνηση που λέει ότι είχατε κόψει μισθό στην Δημοκρατία που δεν τους πληρώνετε τους υπαλλήλους, μισθό στον φερόμενο ως επικεφαλής του κυκλώματος του εκδηλωτού. Κάνεις αντιπεσπάσμο, καλώς είναι για το Αράβο, όχι πει, τον Ανορθόδοξο Πόλεμο θα ήσουν πάρα πολύ καλός και στο λέω για να το ξέρεις αυτό. Μιλάμε για τα Ιμαλάια και για τον Ψυχάρη. Και θέλω να πω κάτι στην Καλά, δεν είναι και ο Λεωρίς Αραβίας. Θα πάω και εκεί. Θα πάω και εκεί. Αλλά δώσω μια απάντηση. Θέλω να πω στην κυρία Τηλιγορίδου, επειδή είναι νέα βουλευτής. Χρυσός κανόνας της δημοσιογραφίας, όλους αυτό εδώ που βλέπεις, είναι οι χρυσές εφεδρείες. Μην εκτίθεστε. Διότι έχει συνέχεια το θέμα και θα εκπλαγείτε. Εσείς πάντως έχετε, δυστυχώς κύριε Γιακουμάτο, έχετε ήδη εκτεθεί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Σε ποιο? Με τη λίστα της Ζήμης, με τη λίστα Λαγκάρτ, με τη λίστα Μπόργιαντς, με την τελευταία υπόθεση των εφιασμών. Η λίστα Μπόργιαντς ήρθε το Μάρτιο του 2015. Με τον κύριο Παπασταύρου, με τη συνεργασία που έχει η σύζυγος του αρχηγού σας. Είστε ήδη εκτεθειμένος. Τέτοια ευκολόγια και με, απ' την άλλη κάνετε μυστικές συναντήσεις στα υπόγεια γκαράζ για να μιλήσετε με το τη διαπλοκή. Αφήστε το λοιπόν αυτό. Το αποτέλεσμα αφήστε. Δείχνει πάμε ότι λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, τι άλλο είπατε. Ακούστε, στη διαπλοκή ακούστε, δεν υπήρχε. Δεν θα πω στη λογική ότι πήρατε τα. Ότι 2 δισεκατομμύρια θα είχατε πάρει από τη λίστα Λαγκάρτ, από το Γενάρη το λέγατε. Αυτή που είχατε ξεχασμένη στα την πήρατε εσείς, εσείς την έχετε ανοιχτή. Την έχουμε ανοιχτή εσείς και ήδη, πληρώνουν πρόστιμα, ήδη ελέγχονται όλες οι υποθέσεις. Όποιος προσήλθε. Για θεωρήστε μου να μας πείτε, για δεν βγάζετε ένα μπίνακα να πείτε. Δεν λέω όνομα, τόσα λεφτά πήραμε, για δεν λέτε. Καλά, αφήστε το να μην το γενικεύουμε, να μείνουμε στο θέμα. Πάμε για τον δικό σας. Στο θέμα με τη γάτα και στο θέμα με τους εκβιασμούς. Πάμε καλά. Οι εκβιασμοί τι αφορούν τη Νέα Δημοκρατία, δεν κατάλαβα. Παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία είχε ένα τιμολόγιο 18.000 που δεν πληρώθηκε, το οποίο είχε κάνει, ήθιστε, το έχω πάθει κι εγώ για τη Νέα Δημοκρατία. Γράφει ένα σέλιδο, πρώτο σέλιδο και στέλνει τιμολόγιο. Αυτό δεν έχει πάρει έγκριση και δεν πληρώθηκε. Δεν σας κατάλαβα ποια είναι η... Τι θέλετε να πείτε. Αυτό ήθιστε στους δημοσιογράφους, ειδικά έντυπα περιφερειακά και έντυπα μπαγαλάκικα, στέλνουν τιμολόγιο και να μην το κάνει ένα βουλευτή. Δεν κύριε Γιακουμάτο, δεν πήρα τηλέφωνο. Μα οι δύο δώσετε, από του τρει ήταν κομματικά στελέχη. Α τα κομματικά στελέχη. Εδώ του είχατε διορίσει σε μίλια όσε θέσει. Μα συγχωρείτε. Με συγχωρείτε δηλαδή. Α σε συγχωρώ, τι να συγχωρήσω. Επειδή είσαι χρόνια δημοσιογράφο, μετά τι εκλογέ με πήρε ένα ανεκδίκητο. Λέει κύριε Γιακουμάτο, μου χρωστάτε 700 ευρώ. Λέω γιατί δεν στα χρωστάω. Λέει γιατί έβαλα η καταγόρηση. Και ποιο πίσω, πού πίσω το λέει. Από μόνο και έτσι κάνουν κυρία. Έτσι. Είστε νέα, δεν ξέρω. Έστειλε ο κύριο Μπαβίκο. Το ίδιο κάνετε. Τα 18.000 δεν τα πλήρωσε. Έτσι τα έστειλε. Όχι, έστειλε τιμολόγιο βέβαια. Έτσι τα έστειλε. Ναι, χωρί εντολή. Μόνο του. Γι' αυτό δεν πληρώθηκε. Γι' αυτό δεν πληρώθηκε. Κόσμο που νομίζω ότι έχει αντίληψη. Αφού δεν πληρώθηκε, γιατί δεν ακύρωσε το τιμολόγιο για να μην πληρώσει. Δεν πληρώσε ακυρωμένο. Ακυρωμένο αυτό. Τώρα επίση. Επίσης, το θέμα με τον κύριο Ψυχάρη, πού εσάς σας δίνει δύναμη και επιτίθεστε στην Νέα Δημοκρατία. Όταν ο κύριος Ψυχάρης τελικά παραπέμπεται για 57 εκατομμύρια. Εμείς, να μην επιτρέπετε, η παραπομπή στην Ελλάδα έχει καθεί το τεκμήριο της αθότητας. Ένα. Και αυτό μην το πολεμάς. Δεν λέω για εσάς, κυρία μου. Δεν λέω για εσάς. Τεκμήριο αθότητας. Ο κ. Ψυχάρης θα δούμε αν δικαιωθεί. Σωστό, σωστό. Έτσι, σωστό. Αυτό λοιπόν τον Ψυχάρη. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται. Εμείς τον κακίζουμε. Κακίζουμε τον Τσίπρα. Κακίζουμε τον Τσίπρα. Ότι από τη μια έδωσε τον Ψυχάρη ως αρχιδιαπλοκή και απ' την άλλη είχε 4 ραντεβού. Αυτό δεν με ενοχλεί.
Αυτό ενοχλεί. Δεν ενοχλεί τίποτα άλλο. Ορίστε, κύριε Παπαδοπούλου. Εγώ ξέρω ότι γίνονται διώξεις αυτή τη στιγμή και η δικαστική εξουσία είναι ελεύθερη να προχωρήσει σε αυτές έτσι όπως έπρεπε να έχει κάνει χρόνια τώρα και στο παρελθόν δεν τις βλέπαμε. Ναι. Θα δούμε και τα αποτελέσματα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης να φτάσει μέχρι το κόκαλο σε όλες αυτές τις εξουσίες. Εσάς τα ραντεβού αυτά σας φέραμε πόδια εμείς. Δεν μπορώ να ξέρω φέραμε το περιεχόμενο, αυτό μένει να διερευνηθεί και να απαντηθεί. Βλέπω στο παρελθόν που κυβερνούσατε δεν είδα ποτέ τέτοιο. Βεγγαλικά ρίχνετε, κύριε Παπαδοπούλου. Κύριε Γιακουνάκο. Ρίχνετε πυροτεχνήματα. Εντάξει. Έτσι για να θολώσει τα νερά. Εντάξει, τον κύριο Γιακουνάκο τον πιάσανε, άλλες περιπτώσεις υπάρχουν, τώρα πάει για κακούργημα. Ποιο πιάσανε τον Γιακουμάκο. Γιακουνάκο. Γιατί και εγώ άκουσα Γιακουμάκο. Δεν ξέρετε ποιος είναι. Όλα περιμένουμε από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι πάνε για κακούργημα. Αυτές οι ιστορίες, κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχα ξεκινήσει επί Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι υποθέσεις είχαν ξεκινήσει επί Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πούμε ότι και για τη λίστα Λαγκάρτ που αναφέρθηκε προηγουμένως που θα τελείωνε μέχρι τα Χριστούγεννα και θα παραγραφόντουσαν όλα, πήρε πρωτοβουλία η κυβέρνηση αυτή και προχωράνε οι διαδικασίες. Αλλά γνωρίζετε και το δικαστικό σύστημα πώς λειτουργεί και θέλει το χρόνο του. Περιμένουμε να τα δούμε. Οι άλλοι το είχαν στα σιρτάρια. Ποιο σιρτάρια εδώ πια. Και δεν τα παίρνανε από το πάνω σε μια πραγματολογική παρατήρηση. Τι ήταν αυτό που έκανε την κυβέρνηση. Από άρτο δεν πάτε καλά. Ο λαό δεν θέλει θεάματα και σόου διαπλοκή. Όσον όλα είναι στο φως και η κυβέρνηση. Ψωμί θέλει. Άρτο δεν πάτε. Για να μην μιλάει και να μην πέντε μαζί. Παρακαλώ. Ο κύριο Γιγάρη αισθάνεται ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και να φοβηθεί. Τι ήταν αυτό που την εξανάγκασε 8 παρα 5, Σάββατο βράδυ, παραμονή Κυριακής, να βγάλει ανακοίνωση και να προσδιορίζεται, να αυτοπροσδιορίζεται ότι ήταν ο Πρωθυπουργός ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Ψυχάρη. Δεν θα σας θυμίσω ότι το δημοσίευμα ήταν ανώνυμο. Τι ήταν αυτό που την ενόχλησε τόσο πολύ. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, είναι όλα στο φως. Όλα είστε και όλα κατσούς, παρακαλώ. Αλλά κάτω το φως έχετε. Και μία συνάντηση, και μία να είχε γίνει, όχι τέσσερις, και μία να είχε γίνει, αυτόματα δημιουργεί άρωμα καχυποψίας. Πώς να το πω, πιο ήπια έκφραση δεν μπορώ. Δεν έχει συναντηθεί. Μπορεί να γίνει δημόσια. Δημόσια μα τι λέμε τώρα. Κύριε Καρατσούλη, με συγχωρείτε πολύ, επειδή μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Άλλο πράγμα, αυτό που γίνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να συναντούμε δηλαδή πολιτική αρχηγή με εκδότες, με δημοσιογράφους και ούτω καθεξής. Και άλλο πράγμα, το περιεχόμενο των συνομιλιών. Σε λίγο θα μας κρεμάσουν κουδούνια, δηλαδή δεν βλέπουμε τους πολιτικούς. Εάν συναντηθώ εγώ μαζί σας. Είμαστε κακές παρέες. Και κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ και μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση, να συζητήσουμε πληροφορίες, κάνουμε εκτιμήσεις και ούτω καθεξής συνέντευξη, δεν είναι ποινικό. Το να συνδεθώ εγώ μαζί σας όμως και να σου πω, Παναγιώτη μου, κρυφά. Σβήσε μου και το δανειάκι από τα 2 εκατομμύρια και εγώ μη σε νοιάζει, θα σε λιβανίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ωραία. Τότε υπάρχει θέμα. Και είπε όχι ο κύριος Τσίπρας ο γενναίος. Την πρώτη φορά. Καλά, και δεύτερη φορά πέρασε και το μεταξά και είπε δεύτερο όχι. Και την τρίτη άλλο όχι. Λέει έλεος, έλεος. Δώσε το Όσκαρ να τσιχάσουμε. Δώσε το να τσιχάσουμε του ψεύτη. Έλα τώρα κυρία μου. Εγώ ξέρω ένα όχι και μεταξά. Εδώ έχω τα τέσσερα όχι. Θα γραφτείτε στην ιστορία τα τέσσερα όχι του Τσίπρα. Ποια τιμολόγια κυρία μου. Ποια τιμολόγια κυρία μου. Ποια τιμολόγια 18.000 δεν σε πειράξα εδώ. Τα εκατομμύρια. Του Ποδενέσκες που δεν βρήκατε σκάνα βουλευτή σας. Χειρότερο δεν κάναν και τους τιμητές. Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γίνουν οι κότες. Ακριβώς. Φύγαμε από φύγαμε από τις γάτες και πήγαμε στα κοτέτσια. Κατσούς και ο κύριος Καράς, παρακαλώ, ορίστε. Κοιτάξτε, εγώ μόνο μία λέξη. Όχι, ας να μην ο Καράς τώρα. Να μην είσαι τώρα και εσύ μία λέξη. Εντάξει. Ο διευθυντής της έτσι. Λοιπόν, ένα θα πω. Τόπος, χρόνος, θα αλλάξω το τίτλο. Παρεμβάσεις με το Γεράσιμο Γιακουμάτο. Τόπος, χρόνος και συνθήκες συνάντησης δημιουργούν προβληματισμούς. Δεν εξετάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή τι συζητήθηκε. Η χρονική αποκάλυψη δε του γεγονότος αυτού εντείνει τον προβληματισμό και την καχυποψία, γιατί ακόμα τουλάχιστον όσο έχω καταλάβει η πρώτη συνάντηση έγινε πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση.
Επομένως, εκεί κάτι συζητήθηκε. Δεν θα απαντήσω εγώ, δεν ήμουν παρόν, ούτε η γάτα των Ιμαλαίων με έχει πληροφορήσει τι συζητήθηκε, αλλά αυτό και μόνο δημιουργεί ένα άρωμα, να πω τη λέξη διαπλοκή, ας τη θεωρήσω βαριά, προσπάθειας διαπλοκής. Δεν ξέρω αν το έκανε ψυχάρης ή αν υπήρχαν ευήκο αόντα, δεν το γνωρίζω. Πάντως για την πολιτική ζωή του τόπου δημιουργεί πλέον μία αναστάτωση, διότι βλέπουμε και ένα παραδοσιακό συγκρότημα τύπου, ανεξάρτητα από το που ανήκει σήμερα, μπαίνει πλέον μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση για ίδια συμφέροντα. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι θα χειροτερέψει τις καταστάσεις στο μέλλον. Η αναστάτωση πάντως έχει προκληθεί στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να την αντιμετωπίσει. Θα ρίξουμε αγιασμό, να μην σας ματιάσουμε. Μου ξέρουμε τώρα να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η Ανέλ εδώ, όταν έκανε την παρέμβαση και ήθελε να βάλει τον κύριο Τάδε υπουργό υγείας, και όταν βοηθούσε, να σας δείξω εγώ το site του προεκλογικά, ΣΥΡΙΖΑ μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου. Έτσι, επειδή σας αγάπησε, που είσαστε έτσι άγιοι άνθρωποι και. Κοιτάξτε, και άλλοι πολλοί. Δεν θέλω να πω ονόματα απόψε. Αλλά κάποια στιγμή, όπως έγινε με τον Ψυχάρη, θα γίνει και με τους άλλους. Τους μεγάλους διαπλεκόμενους που ήταν στην αγκαλιά του Τσίπρα. Στην αγκαλιά του Τσίπρα. Δεν θα ήθελα να πω. Και σε εκλογές. Δεν ξέρεις, κυρία μου, εσείς από μια επαρχία η οποία είναι ελεμέντικη. Αλλά εδώ ο Βούρκος, μην μιλάτε. Στο σπίτι του, μην μιλάτε. Θα έρθει η ώρα που θα βγει τα 4 ραντεβού, τα 104 και τα 1014. Αν είναι δυνατόν να μιλάτε εσείς. Ναι, μιλάμε μια χαρά. Μια χαρά και σας προκαλούμε. Μια χαρά. Όπου κάναμε λάθη και ότι είναι εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Να κάνουμε διάλογο. Πάμε να κλείσουμε. Θες να σου πω για τη γάτα Ιμαλαίων. Να μου πεις ό,τι θέλεις. Η Τελιγιορίδου είναι κτηνίατρος, τώρα και ντρέπομαι. Λοιπόν, η γάτα Ιμαλαίων δημιουργήθηκε, λέει, στη δεκαετία του 1930 σε ένα εργαστήριο. Ανδρώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Γύρω στο 1955, άσε να αναγνωρίζεται, γύρω στο 1980 είχε προβλήματα με τα άλλα γατιά Περσίας. Ναι. Έχει μια ιστορική διαδρομή. Έχει και μερικές ιδιαιτερότητες. Κοριό φέρει. Είναι πάρα πολύ αφοσιωμένη, λέει, στο αφεντικό της. Για να καταλάβεις, επειδή ρωτάς για κοριό, ακόμα και την ώρα, λέει, που μαγειρεύει, άμα έχεις μια γάτα τέτοια Ιμαλαίων, δεν ξεκολλάει τα μάτια της από πάνω σου, γιατί νομίζει ότι σε βοηθάει. Ενίοτε κινδυνεύει να πνιγεί από τις τρίχες της. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ.